Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Στέργιο, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24, φυσικά στο Λίμπερο 107,4. Είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα, κανονικά, μέχρι και τις 2. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ό,τι θέλετε εδώ, τα πάντα όλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τμήματα παντού που πρωταγωνιστούν κιόλα, όχι αστεία. Σταύρος Κόλκας είναι εδώ, σε πολύ καλή κατάσταση θα ρω. Καθόλου πιασμένος. Πολύ φρέσκος. Είναι. Κλέμε, δεν υπάρχει. Πραγματικά. Παίζει στα ηχεία. Παίζει ακόμα και τον δεν το θες. Όταν δεν το θες. Ο Στέργιος έχει βάλει το κινητό του έτσι ώστε το μεταχρυνάκι. Το νέο χιτέ, το. Ναι. Φρέσκο είναι τώρα. Τι λέει για το. Ο Τσούμπα σα συνδέει, γιατί ο άλλος πήγε στο Ντουμπάι. Πήγε ο Μπρίγιο στο Ντουμπάι. Και ο Τσούμπα σα. Πονάει. Ναι. Ωραία, πολύ ωραίο. Μπράβο στο ΒΑΠ. Εγώ γίνεται... πιστεύω, επειδή μιλούσαμε και με τον Άκη του Σεξουλόγλου πριν που πέρασε μια βόλτα να μας δει, πρέπει να κλείσουμε το θέατρο Γης και τη Μωρή Λαζαριστών, να φέρουμε την μπάντα του ΒΑΠ από τη Ζάμπια. Κοντίνη Ζάμπια. Και στις φιέστες, τις δίμηνες εκδηλώσεις φιέστες που πιστεύω θα γίνουν, να γίνει και μια συναυλία Λαζαριστών η μαύρη εντελώς. Πάθουν δηλαδή. Sold out κανονικά θα είναι. Τι θα κρέμω, θα τσαμπιά όλοι. Ναι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Αυτοί δεν ξέρουν τώρα τι γίνεται εδώ. Ναι, δεν έχουν αντιληφθεί στο 100%. Λέει ο ΒΑΠ τώρα ότι κοιτάξτε να δείτε. Γίνεται ένα χαμός, ναι. Κοίτα πόσοι μας βλέπουν. Έχουμε αλλά κάτι δεν μηνύματα. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν έχουν την αίσθηση. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στην Τούμπα ανεξάρτητα που θα έχουν σίγουρα οι άνθρωποι εικόνα από τα παιχνίδια. Εντάξει, θα τα βλέπουν, δεν γίνεται. Τα βλέπουν όλα. Τα βλέπουν. Αλλά αλλιώς τώρα να τα. Κοίταξε, Σταύρο, αυτό που λες. Τους φέρνεις στο θέατρο γης, δάσους. Νερού, δεν ξέρω πώς έχουμε στην πόλη, γιατί είμαστε και θέατρο Μάνα. Θέατρο Μάνα, κλασικά. Τους φέρνει στις 4 Μαΐου, είναι η βραδινή παράσταση. Ναι. Δεν μπορεί να έχει πάνω από 2-3-4 χιλιάδες κόσμο, θεωρώ. Να εξοικειωθούν λίγο με τον κόσμο, ναι. Να πάρουν το βάθμο του πυρός το βράδυ της 4ης Μαΐου. Και το βράδυ της 5ης Μαΐου, θα είναι η φιέστα. Ναι. Τους βάζεις στο κέντρο του γηπέδου, τους εξοπλίζεις με drums, κιθάρες, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Και γίνεται μια συναυλία, 20 λεπτοί εύκολα το έχουν τα παιδιά. Το έχουν, είναι ταλαντούχα. Και συμμετέχει 35.000 κόσμου, 40. Θα τα κουδάνε, κυριά, τέτοιο όπως το λένε, αναπτύρες, αναμένει. Τα παιδιά έχουν ταλέντο, έχουν θέληση. Ενημερώνεις το ΒΑΠ, ποιοι από αυτούς έχουν... Ζάμπια έχει ταλέντο. Καταρχήν ενημερώνεις από τώρα το ΒΑΠ, ποιοι έχουν ταυτότητες, ποιοι έχουν διαβατήρια, γιατί δεν φαντάζομαι να έχουν όλοι. Όχι, να μπορούν να ταξιδέψουν από τη Ζάμπια στην... 12 ευρώ βγάζεις, δεν είναι πρόβλημα, και 8 φόνους έχεις κάνει στη Ζάμπια. Με 12-13 ευρώ βγάζεις διαβατήριο, μη φανταστείτε δηλαδή. Τόσο εύκολο. Το έχεις ψάξει ή θεωρείς από την εμπειρία σου, είναι 12-13 ευρώ. Ωραία, θα κάνεις μια μετάφραση. Στα Ζαμπιανά θα βρεις τη λέξη ληξιαρχείο. Αν τη βρεις, έλα τηλεφώνα μου. Ναι. Ζαμπιανά. Ζαμπιανά, ναι, στα Ζαμπιανά. Τι μιλάνε αυτά, αγγλικά μιλάνε. Λογικά. Κάποια ιδιαίτερη διάλεκτο θέλω. Το λογικά που προκύπτει. Όλοι λένε αγγλικά. Αλλά είναι διάφορη η διάλεκτη εκεί πέρα. Κάτι διαφορετικό θα είναι. Θα έχουν καμιά λέξη έτσι περίεργη, αλλά αγγλικά. Αγγλικά, αγάπη, δεν νομίζω. Τι θα μιλάνε, ρε παιδιά, γαλλικά. Γιατί να μιλάνε ευρωπαϊκή γλώσσα, θα πάρουμε από εκεί. Γιατί όλα και κάποιος θα κατέκτησε κάτι εκεί. Σίγουρα ήταν. Θα το ψάξει αγάπη. Θα ψάξει αγάπη, επίσημη γλώσσα της Ζάμπια. Εντάξει. Πρέπει τα παιδιά αυτά να έρθουν. 5, 10, 20, 50. Αυτός ο Ακπομ ήταν ίδιος ο Ακπομ. Ο Ακπομ ήταν ίδιος ο Ακπομ, ναι. Αγγλικά ρε παιδιά. Πω, έλεος πια. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν ξέρω. Εγώ δεν ήξερα όμως. Ναι, τέλος πάντων. Υποθέσαμε ότι αγγλικά. Όχι, όντως έχεις δίκιο. Ο Ακπομ είναι πολύ καλή επιλογή στο casting. Στο casting. Πέτυχε. Του Ολυμπιακού μου αρέσει εμένα. Χαροπός, ναι. Έτσι ωραίος. Να δείτε το βίντεο τελευταίο του ΒΑΠ. Βασικά να δείτε τα όλα, γιατί ένα και ένα είναι. Πραγματικά, δηλαδή δεν χάνετε κανένα από αυτά. Στο μεταξύ, επειδή τα έχω δει. Είναι. Καμιά φορά που παίζω και στο YouTube, τσου, μου πετάγεται μπροστά, το ξαναβάζω. Εκείνο του Άρη ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ναι. Ήταν και το σκετσάκι πετυχημένο, δηλαδή ο άλλος ο καημένος κάτω, στο έδω, πέρασε δύσκολα το παιδί. Κοίταξε, το τελευταίο 1,5 μήνα που έχει ανακαλύψει αυτή την μπάντα, ναι. Αρχίζει κάνει θαύματα. Ναι. Γενικά όπου βάζει τη μουσική, δηλαδή το βίντεο που συμμετέχουν γύρω στους 100 κομπάρους και μουσικούς. Ναι, παιδάκια, γυναίκες. Παιδάκια, μπάντα, πνευστά έχει, κιθάρες, ναι. Drums. Είναι μέσα στο top 5. Ναι. Εκείνο. Υπάρχουν βίντεο που είναι Αγγελόπουλος.
Μια λεπτά λίγο. Συγκουράζουνε. Ήταν τα προηγούμενα εκείνα, μωρέ. Έχει καιρό να κάνει τέτοια. Στα πρώτα βήματα του σκηνοθέτη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το τελευταίο δίμηνο πραγματικά. Έχουν είναι... γίνει πιο εμπορικά πλέον. Πιο εμπορικά, γρήγορα. Εύστοχα. Μπράβο. Ο Χατζηγιάννης ήθελε παιδί, η Ζέντα Μακρυπούλια όχι. Ερωτηματικό είναι, Σταύρο. Όχι. Ναι, ρωτάει. Και οριστικός ο χωρισμός. Η Ζέτα πρέπει να κάνει ένα παιδάκι τώρα, δεν είναι κακό. Στη δημοσιογραφία, δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Δεν υπάρχουν ερωτηματικά, όχι. Ερωτηματικά όπως έχω βάζεις... διαβάσει σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας, ο Βεζέκοφ στον Άρη, λέτε. Έχει γίνει αυτό. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Λέτε. Πάμε, έλα. Σε αγοράζουμε για να μας πεις εσύ. Ρωτάς εμάς, λέτε. Αν μου δώσεις ένα 40 πιέρα σε περίπτω, θα σου πω, άδελφε. Έκλεισε αυτή η εφημερίδα, να υποθέσω. Έχει κλείσει. Τι ωραία. Απορώ το γιατί. Ο Μπεντζέκοφ στον Άρη, λέτε. Να το υποθέσουμε. Το καλοκαίρι να το θυμηθούμε. Το καλοκαίρι θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό στο στάνταρ στο ΠΑΟΚ 24. Ο Τάδε για τον ΠΑΟΚ. Θα δείξει. Συνεστέ. Είσαι και καλυμμένος. Ψηφίστε. Τι να πεις. Εσύ ρίχνεις την ιδέα. Ναι, καλό αυτό. Καλό. Βλέπει Τάδε ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Και μετά το κοτσάρι και να λένε οι... ξέρω εγώ, Ρουμάνοι. Οι Ρουμάνοι. Οι Ουκρανοί είναι όλο, γιατί δεν μπορεί να βρει δημοσίευμα ούτε, ούτε για το εθνικό του σύμβολο. Δηλαδή, αν πατήσει National Anthem Ουκρανία, δεν θα βγάλει κάτι. Στην Αίγυπτο είναι δύσκολο να ψάξει. Κάθε φορά εκείνο με τον Ουάρντα δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπα. Δεν γινόταν. Απορώ το γιατί. δεν μπορώ. Ανάποδα διαβάζουν αυτή, να ξέρει. Και είτε το διαβάζει ανάποδα, είτε το διαβάζει κανονικά, πάλι δεν βγάζει άκρη. Στο translate βγαίνει. Βγαίνει, αλλά δεν είναι και καλύτερη, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Έχει γράψει ιστορία απόπειρα διαφημιστή σε αραβική χώρα να διαφημίσει το ζώον. το ζώον. Χάπια για τον πονοκέφαλο, τύπου τεπώνε, παιδί μου. Mm. Είχε βάλει μια φατσούλα θλιμμένη να πιάνει το κεφάλι κτλ. Με σκίτσο και δίπλα στην αφίσα ήταν μάλλον θλιμμένη φάτσα στα αριστερά, χάπι στο κέντρο και χαρούμενη φάτσα ξένια στα δεξιά. Πάτωσε το χάπι, γιατί διαβάζουν ανάποδα αυτοί. Δηλαδή, ούτε εγώ το έκανα αυτό, να ξέρεις. Και μια πιάζα με αυτά, θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή για τα ωραία πρωτοσέλιδα της πόλης. Και όχι μόνο. Ένα ακόμα, δώσε ένα. Ένα ακόμα. Έχει κερδίσει το Φλουρί ο Μπίσεσβαρ πριν από 2 χρόνια. Ναι. Θέλουμε να το χωρέσουμε. Στο πρωτοσέλιδο, ναι. Δεν έχουμε χώρο όμως. Και. Και γίνεται. Μπίσες βαράνω κάτω τελεία, Φλουρί. Θαυμαστικό. Εδώ θέλουμε να δείξουμε τη δύναμη της ψυχής και αν θέλεις, Σταύρο και αγάπη, όλα τα καταφέρνεις. Μπίσες βαρ, Φλουρί. Θαυμαστικό. Χωρίς θαυμαστικό, δεν. Αυτά τα ωραία. Ναι, ναι, είναι. Όχι, εντάξει. Είναι αυτό το κόλλημα να χωρέσουν τα πάντα στην πρώτη σελίδα. Δεν γίνεται να χωρέσουν τα πάντα στην πρώτη σελίδα, παιδιά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ξεκίνησε αυτή η σχολή, ρε φίλε, από παλιά. Ναι, επικά αλλά. Επικά πρωτοσέλιδα, 8.000 λέξεων. Δεν ήθελε να πα στην εφημερίδα. Τεράστιε μπούζε. Δεν χρειαζόταν, καθόταν όλο 25 λεπτά στο περίπτωμα. Το φω μόνο κρατάει έτσι. Ναι. Είναι λίγο κουραστικό αυτό, βέβαια. Για μένα η πρώτη. Πρέπει να είναι ένα θέμα. Και πήγε να αγόρασε, να δει τι έχει μέσα. Το θυμάσαι, Σταύρο, το πρωτοσέλιδο, ο Τζόρνταν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πώς θυμάμαι. Από κάτω με γραμματοσειρά 0,5, καλεσμένος του Λέβικστον για διακοπές. Έχει γίνει και το μυθικό, δεν ξέρω, νομίζω το προλάβανε και δεν δημοσιεύτηκε. Χωρίς Αράπη ο ΠΑΟΚ, ο Αράπης που έπαιζε, ο Πιτσιρικάς. Χωρίς Αράπη ο ΠΑΟΚ και μπερδεύτηκε ο ειδοποιός και βάλει τον Γκράχαμ. Που ήταν μαύρος. Αλλά νομίζω δεν δημοσιεύτηκε αυτό. Ωραία χρονιά εκείνα. Θυμάμαι. Το άλλο, η ιδρώτα στα βουνά της Ολλανδίας. Καλά αυτό, ναι. Αυτοκτόνησαν 50 ορειβάτες Ολλανδοί που ψάχναν τα βουνά. Και την πλήρωσα εγώ. Τι, εσύ την πλήρωσες. Εσύ γιατί. Εσύ εξαφωνήσαν. Με έχουν χαρακτηρίσει Χριστόφορο Κολόμβο της Ολλανδίας. Αυτό το διάστημα. Δεν ήμουν πηγαίνω κάτω για το πρωτοσέλιδο. Εγώ πάνω ήμουνα.
Δεν ήμουν κάπου, δεν το έκανα εγώ. Στα βουνά της Ολλανδίας, ναι. Δηλαδή μόνο αυτό δεν κάναμε, να κάνουμε και το πρωτοσέλιδο. Αλλά το χρεωθήκαμε εμείς, δεν πειράζει. Θυμάμαι που λέτε... Μίκρα τώρα. Θυμάμαι που λέτε... Δεκαετία του 90, αρχές, μεγάλο πρωτοσέλιδο, γράμματα, τεράστια, φιλικό με Ίντερ. Και μπαίνω, φίλε, στο ψιλικατζίδικο το Σερών, αφηνιασμένος να πάρω την εφημερίδα, μην τελειώσει, φιλικό με Ίντερ. Και πού το έχει χωρέσει ο Κυρμίμης στο Μπρατισλάβας κάτω δεξιά, μέσα σε παρένθεση. Ωραία. Ήμουνα σε αυτό το φιλικό. Δεν ήμουν εγώ. Σαν οπαδός. Δεν κουνήθηκα από τις αίρες να δω για το φιλικό. Παθή να χάρη. Με την Ίντερ την κανονική, θα πήγαινα με την Μπρατισλάβας, που το κατάλαβα δύο ώρες μετά. Ωραίο ήταν. Την είχες πάρει την... Την είχα πάρει, εννοείται. Ωραία. Θα την αφήσεις. Αυτά είναι... Αυτά λοιπόν για τον τύπο. Της χώρας μας, γενικότερα. Από το καλό στο καλύτερο. Το καλό στο καλύτερο. Και τα πολιτικά φύλλα. Α, καλά. Δηλαδή, αν έχεις πάρει, αν ενημερώνεσαι μόνο από... Δεν έχεις, ρε παιδί μου, ίντερνετ. Ναι. Και παίρνεις και ενημερώνεσαι 9 από τις 10. Δεν είναι μόνο τα νέα. Μην τις πάρουμε τώρα με τη σειρά. Δεν ξέρεις ούτε ότι καταδικάστηκε για παιδεραστία ο πρώην βουλευτής. Δεν ξέρεις ότι ναι, δεν ξέρεις για τον Τζίλο τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, θα αγοράζουμε μόνο έθνος σε αυτή την πόλη. Και μακελιό στηρίζουμε. Τα γράφει ωραία. Δεν μας άρεσε ο Στέφανος. Τα γράφει. Παπάς κατούρισε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ μόνο αλήθειες. Σας κλέβουν τη χώρα. Όχι. Τώρα σοβαρά. Εμείς σαν Βορειοελλαδίτες στηρίζουμε μόνο έθνος από τις πολιτικές. Δεν υπάρχει άλλο και το site το Έθνος DR και το Έθνος το Έντυπο. Όχι επειδή είναι του Ιβάν, επειδή απλά κρατάει μία στάση κανονική. Και το Open και το Έθνος έχουν μία στάση πάρα πολύ σοβαρή στα θέματα της επικαιρότητας. Χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς βλακίες. Εντάξει, οι άλλοι αγοράσανε μέσα για να κρύβουν πράγματα και να μεγενθύνουν πράγματα. Ωραία. Εδώ λοιπόν, επειδή καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαίτερα, πλέον θα πρέπει να αποκτήσουμε και ένα σκληρό πυρήνα στήριξης των μέσων που δεν είναι σαν και αυτούς. Και αναφέρομαι βέβαια να στηρίζετε και το, πώς το λένε, και το ΠΑΟΚ 24, το site, να μπαίνετε. Εντάξει. Να στηρίζετε τέλος πάντων και τη Φώτσα την εφημερίδα να αγοράζετε. Να μπαίνετε στο Έθνος GR, αν παίρνετε πολιτική εφημερίδα να αγοράζετε το Έθνος. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να περνάμε μηνύματα. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να δίνουμε traffic ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι αποκρύπτουν την αλήθεια. Την αλήθεια. Ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι είναι απέναντί μας. Ανθρώπους που παίζουν με την ηθική και προσβάλλουν καθημερινά με την παρουσία τους τον τόπο. Δεν πρέπει να τους δίνουμε τίποτα. Πρέπει να ξέρετε, ξέρω εγώ. Και σταματήστε να αποστάρετε την κάθε ιδέα. Ναι. Ουσιαστικά τη διαφημίζετε. Ναι, και πετυχαίνουν τον σκοπό τους να αυξήσουν τους αναγνώστες. Ναι. Ανέβηκε ένα χθες στο site του Μαρινάκη που πραγματικά, δηλαδή, εμετός. 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 Δεν σου πάω να μην γράψεις, γράψω ό,τι θέλεις, απλά να έχεις και ένα στοιχείο αληθινό μέσα. Δηλαδή δεν είναι κακό. Απλά και εμείς σαν πολίτες, ξέχωρα εμείς την δική μας ιδιότητα, αλλά και εσείς που ακούτε, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας το ποια μέσα πρέπει να στηρίζουμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται και αυτό για την επιρροή. Εντάξει, αυτοί δεν έχουν μπέσα. Δηλαδή απέκρυψαν την καταδίκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται. Εντάξει, πρώην βουλευτής και στενός συνεργάτης του επίδοξου πρωθυπουργού και να θάβεται έτσι. Δεν είναι. Και όχι και πρώην. Είναι στο γκρουπ. Είναι στο γκρουπ. Το δήλωσε και ο ίδιος. Μου είπε ο πρόεδρος να βγω λίγο έξω. Μα οι μάρτυρες είναι από το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν το συζητάμε τώρα. Τι να κάτσουμε να συζητήσουμε. Αναφορά στο έθνος, αναφορά στο μακελιό και αναφορά στη δημοκρατία. Η οποία προέτρεπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διώξει από γύρω του όλους αυτούς. Όλες οι υπόλοιπες εφημερίδες, ακόμα και βαριά ονόματα, όπως είναι τα νέα, καθημερινή, ούτε η μισή αράδα, δηλαδή είναι τραγικό. Εντάξει, τα νέα είναι του Μαρινάκη, μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει, η καθημερινή είναι του Αλαφούζου. Εντάξει. Ο οποίος Αλαφούζος μου είπαν ότι ενημέρωσε αυτούς που θα κόψουν πίτα στον Sky και στο Sport FM να μην το πουν δημόσια, μην γίνει κανένα πέσιμο, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Ωραία.
που στην παραφή από το σπίτι του, με αυτά που έχει κάνει στο Παναθηναϊκό. Και όχι μόνο. Και βέβαια, δεν είναι η κοπή τη πίτα του ΠΑΟΚ 24 που θα την κόψουμε 20 άτομα. Σκάει και Sport FM είναι 350 άτομα. Τι να πούνε. Μη βγει παρά έξω. Ναι, μη βγει παρά έξω. Εγώ θα έστελνα μήνυμα με Skype, Σταύρο. Οθόνη στο χώρο, να βλέπω τους υπαλλήλους, να με βλέπουν και αυτοί. Γεια σας, παιδιά. Να σε ευχηθώ. Ήθελα να είμαι κοντά σας, αλλά έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν μπορώ να παρευρεθώ. Ναι. Τι ωραίο που είπε. Και δεν μάθαμε ποτέ τι κέρδισε αυτός με το Φρουλίνες. Κέρδισε. Ενώ ο Ιβάν ο Άπλας στη Νέα Υόρκη έστειλε τον άλλο. Ναι. Πω. Θα σου κάνω να δω τέτοιο αγάπη. Ο Σαντάκης πει, νομίζω το κέρδισε. Ναι, θα σου στείλω. Θα σου στείλω. Άκου, θα σου πω. Μιλάνο. Όχι, όχι. Απευθείας ανάθεση. Βαρκελόνη. Θα το βάλεις. Απευθείας ανάθεση. Απευθείας ανάθεση. Βαρκελόνη. Όχι, όχι, Βαρκελόνη. Εμείς είμαστε που θέλω να. Μπράτισλαβα. Γιατί δεν είσαι Μπράτισλαβα, δεν θέλω. Πολύ ωραία, πολύ. Το παραχωρώ σε ένα στέριο. Κάτι άλλο. Μην παραχαράσετε την Μπράτισλαβα. Άλλο, άλλο, άλλο. Ισπανία. Ισπανία, Βαλένθια. Ε, ναι. Πολύ ωραία. Δέχομαι. Ευχαριστώ. Ξέρεις από ποιος είναι από τη Βαλένθια. Ποιος είναι από τη Βαλένθια. Ο Χωσέ. Α, από τον ΠΑΟΚ εννοείς. Όχι. Από πού εννοείς. Ο Χωσέ. Ο Καλατράβα είναι από τη Βαλένθια. Ή η Πορτογαλία δέχομαι. Πορτογαλία, τι να πάει, να σταθεί. Θέλω να πάω στην Πορτογαλία. Σε έρθει ο Κωσέη Σάου. Τα Pokémon εκεί. Η πιο άσχημη χώρα του πλανήτη. Πραγματικά. Ναι, η Πορτογαλία. Είναι άσχημη η Πορτογαλία. Άσχημο κόσμο. Μαζί με το Αζερμπαϊτζάν. Άσχημη χώρα, είπε. Γιατί λέει αυτό με τον κόσμο δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε 25 παραδείγματα ωραίων Πορτογάλων. Εσύ επιμένει ότι είναι πιο άσχημη. Ποια είναι τα 25, να μου βρει. Ωραία, λοιπόν. Κωσέη Σάου. Ναι. Ωραίο είναι ο Κωσέη Σάου. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ο Κωσέη Σάου, δεν ήταν ο Ζαζίνη από τον Κωσέη Σάου. Ωραία, Κωσέη Σάου. Κωσέη Σάου. Σέρτζιο Ολιβέιρα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Κουαρέσμα. Ο Ρονάλντο για να γίνει ωραίο έδωσε αγάπη 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν με νοιάζει. Αυτά τώρα, ναι, ενώ με τις γυναίκες αντίστοιχα που σας αρέσουν όλες, αλλά είναι όλες φτιαγμένες, δεν μας πειράζει. Τέσσερα έχουμε μέχρι τώρα. Μικέλ Βίτορ. Όχι. Ξέφυγε λίγο, γέλο, όχι. Μικέλ Βίτορ, όχι, εντάξει. Βιρίνια. Μια χαρά. Ο αρχηγός. Βιρίνια. Πέντε. Τι άλλο θέλετε. Σας έχω βρει πέντε σε δύο λεπτά. Φερνάντο Βαρέλα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι το λες και Πορτογάλο, ρε παιδί μου. Είναι εκεί μεγάλο μέρος. Όχι, Βαρέλα δεν μετράει. Σου έχω πέντε. Εντάξει, τι άλλο θέλετε, πραγματικά. Αποφασίστε. Δεν ξέρω. Εσύ που λέγαμε για Λαφούζο, πώς το είπε Σταύρο στους υπαλλήλους του της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από ο νέος πρόεδρος. Εντάξει, λέει, είστε 6 μήνες πίσω, αλλά είναι τιμή σας να δουλεύετε για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είχα μια φίλη που δούλευε σε γνωστή ομάδα της πόλης, γυμνάστρια, 9 μήνες. Και σε κάποια φάση πήγε να ζητήσει κάτι. Έλα, ρε. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Έχει θέματα η επικαιρότητα, αρκετά. Ρίτες Κασίνο, Στέργιο. Παρασκευή και Σάββατο. Θέατρο Βεργίνα, Δημήτρης Μπάστης, Κώστας Καραφώτης. Η τρίτη και η τέταρτη παράσταση των δύο από τις έξι συνολικά, όπως είναι ο αρχικός προγραμματισμός. Θα δούμε αν θα υπάρξει παράταση ή όχι, όπως όλες σχεδόν τις παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, στην κορυφαία σκηνή της πόλης. Mm-hmm. Κλείστε καιρό στα εισιτήρια, φυσικά στα ταμεία του Καζίνο Όλτου 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public, ωράριο καταστημάτων. Θυμίζω είναι προαιρετική είσοδος πριν ή μετά την παράσταση στο θέατρο, στο Ρίτζεσι Καζίνο. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Αλλά πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται πλέον στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Πηγαίνετε μία βόλτα από εκεί, μιλήστε με τους ανθρώπους στον Αναδομό. Υπάρχουν προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού. Πάντα με τα καλύτερα υλικά και πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ είναι φυσικά και ο δικός μας μεγάλος χορηγός. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά τα ειδικά στοιχήματα, σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, λεπτά για γκολ, καθυστερήσεις, τα πάντα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, δεν χρειάζεται να είναι κανείς hacker ή πυρηνικός φυσικός για να παίξει στοίχημα. Ναι, υπάρχει το σερί φυσικά, το σερί το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι και επιστρέφει πλέον και είναι στη διάθεσή μας. Και live casino 24 ώρες το 24ωρο για να μπείτε και εκεί και να δοκιμάσετε την τύχη σας. Είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Βρήκαμε το επίμαχο από το σέρβο. Το άλλο δεν μπορώ να βρω. Είναι δύσκολο. Μπισεσβάρ Φρουρί. Μπεζένκο βλέπετε. Μπεζένκο βλέπετε. Η νέα ιδιότητα του Μπισεσβάρ. Μπράβο. Είναι το Φρουρί. Εκεί που είναι η πίτα τη ομάδα. Ναι. Είναι το Φρουρί. Πετάγεται. Του Μπισεσβάρ. Φίλοι, τα πάντα μπορεί να κάνει ο Μπισεσβάρ. Ναι. Να γίνει και Φρουρί. Και Φρουρί. Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλά εισιτήρια για το μάτι τη Κυριακή. Πώ βάζει στοίχημαν.
Αδέρφια μας. Πάω Κατρόμητος, 5 και 4, 3. Τι είπα, 2 είπα. Μπέρδεψα τα εισιτήρια διπλά, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Όχι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ωραία. Δίνουμε 3 διπλά. Βλέπεις 3 διπλά, είναι λίγο μπέρδεμα. 3 διπλά εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος Κυριακή 5 και 4 προσφορά της Στοίχημαν. Ο τρόπος εύκολος και απλός. Στέλνετε μήνυμα FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26 κλήρωση για τα 3 διπλά εισιτήρια. Λίγα λεπτά πριν τις 2 πήγαν από 3 λεπτά. Τα θα γινόταν μπέρδεμα πάλι. Κάτσε να το πω και εγώ που είμαι λίγο πιο σταθερό στη σκέψη μου. Ναι. Είναι 3 διπλά, δηλαδή 6 εισιτήρια. Προσφορά τη Στοίχημαν, χορηγού τη εκπομπή και βέβαια μέγα χορηγού, χρυσού χορηγού του ΠΑΟΚ. Ο οποίο μαθαίνω θα ανανεώσει κιόλα, έτσι λέει ένα πουλάκι. Γιατί τελειώνει νομίζω ότι η ολοκληρώνεται. Ναι. Παρένθεση τώρα που λες ανανέωση. έκλαιγα προχθές το βράδυ μόνο μου γοέρα με τι ερωτήσει τη απανοτέ φίλου τη εκπομπή και φίλο δικό μα, εντάξει, ναι. Του ΠΑΟΚ 24. Πραγματικά πολυβόλο στι ερωτήσει. Πολυβόλο, έτοιμο ήμουν να ξέρει. Το κατάλαβα. Βαρέλα, πρωτάθλημα, Λουτσέσκου, Σαββίδη. Ωραία, παιδιά, ακούστε για κάτι άλλο. Να σα πω κάτι. Εντάξει. Το ΠΑΟΚ 24 είναι ένα site το οποίο χτίστηκε, στήθηκε για να μπορείτε να. Γιατί τότε δεν υπήρχαν site για τον ΠΑΟΚ, για να μπορείτε να έχετε μια ενημέρωση ξεκάθαρη τι γίνεται στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο για μένα που στα δύο μου προφίλ έχω 10.000 άτομα και στο ένα με ακολουθούν άλλοι 13.000 και στο άλλο ξέρω εγώ 7-8 να κάθομαι να κάνω ατομική ενημέρωση. Δεν μπορώ να το κάνω. Πραγματικά έχω πολύ καλή διάθεση. Είμαι ελληνικός. Άμα σε προσλάβει κάποιος. Να μου δίνει 2.000 το μήνα για να τον δεχτώ. Να τον ενημερώνεις. Να τον ενημερώνω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά για να μην δίνετε 2.000 το μήνα, φτιάξαμε το ΠΑΟΚ 24. Δεν είναι κακό να μπείτε να δείτε τι πράγμα. Δηλαδή, τι γίνεται με Βαρέλα. Αν γίνει κάτι, θα το βάλω γάμο το πράγμα. Όχι, ξέρεις τι. Πολλοί πιστεύουν ότι ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε. Ναι. Είναι αυτό που στέλνει μου και σου λέει πες μου το. Μα, άμα το ήξερα, το έχω γράψει. Όχι, κάτι ξέρεις και δεν το λες όμως. Ωραία, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αν συμβαίνει κάτι, θα γραφτεί. Είναι. Αν βλέπετε ότι δεν βάζουμε κάτι που είναι αλλού, σημαίνει ότι είναι παπάς. Ωραία. Δώστε τα κλικ σας. Ή επίσης, αν και εγώ ξέρω κάτι και δεν το γράψω, ας πούμε, δεν το πω σε σένα. Ναι. Άμα δεν το πω σε κάποιον, θα το έλεγα. Δηλαδή. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γενικότερα δεν βλέπετε το ΠΑΟΚ 24 κάθε δύο μέρες κοντά στην ανανέωση Βαρέλα. Ναι, δεν θα το δεις, όχι. Και μέσα στο ότι κείμενο, αλλά μπορεί και να μην ανανεώσει. Όχι, ναι. Αυτό που παίζει τώρα πολύ είναι του Ολιβέιρα ξανά. Ότι ναι. Είναι, θέλει να μείνει. Εντάξει, άμα υπάρχει όντα, θα γραφτεί. Αλλά άμα είναι να γεμίσουμε χώρο, άστο. Ναι, αυτό που έπρεπε να γράψουμε το γράψαμε για το θέμα της συνειδιοκτησίας. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι να πάρουμε. Την πόρτα να πέρασε στους 8. Α πούμε, παιδιά, τι γίνεται με τον Ολιβέιρα. Να μας πει, δεν τραβάτε. Ναι. Μα ούτε αυτοί ξέρουν, έχουμε επαφές. Αλλά δεν είναι ούτε αυτοί ξέρουν. Οπότε γιατί να ασχοληθείς να γράψεις κάτι. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Δεν χρειάζεται να ρωτάτε προσωπικά. Παπ. Πάω 24, μπαίνεις.com, τσουπ, βλέπεις, αυτά συμβαίνουν, όχι κάτι παραπάνω. Βγαλμένα πράγματα από τη ζωή, κανονικά. Τέλος πάντων. Στα αγωνιστικά της ομάδας, η ομάδα είχε στις 11 προπόνηση, νομίζω σε λιγάκι θα ολοκληρωθεί κιόλας. Υπάρχουν πάλι θέματα, αρκετά. Χθες βέβαια ο Σβιντέρσκι μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα, από την άλλη ο Λιμιός έμεινε εκτός και έκανε θεραπεία. Mm-hmm. Προσωπικά θεωρώ ότι ο Ολυμιός, αν ήταν καλά, θα έπαιζε σίγουρα την Κυριακή. Οπότε είναι θέμα για τα μα δεξιά δεν πλέον. Ναι. Ο Ολυμιός θα γίνει καλά. Θα γίνει καλά, λες, θα σφίξει τα δόντια. Ναι. Τι σοκαρίστηκε. Θα ξεκουραστεί, έχει φάει το ξύλο της αρκούδας. Ναι, έτσι κι αλλιώς αναμένεται ναι. Να μπει από αύριο σιγά-σιγά. Θα μπει. Αυτό είναι το πλάνο. Το πάει λίγο πιο συντηρητικά. Θα παίξει και δεν έχουμε άλλον. Ναι. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Η αλητεία της αποβολής του Ζαμπά από το Δανό. Pokemon. Κερατά θα πω. Τι έχω μια πληροφορία. Το τι είναι ο Δανός κερατά. Ότι την ώρα που σφύριζε την αποβολή του Ζαμπά, κάποιοι χαιρόντουσαν στο Κουμπεχάγη. Ναι. Αυτή την πληροφορία. Αυτό θα πει ρεπορτάζ. Πληθυντικός ναι. Κιόλας, κάποιοι λες. Βέβαια. Δεν γίνεται από έναν η πράξη. Στέργιο μου. Αν το πήρα, ναι. Εντάξει, από μια άλλη οπτική το πήρε. Τώρα αν έκανε εικόνα εσύ καμιά ομάδα να προσπερνά. Το χολ και να πηγαίνει. Είναι δικό σου πρόβλημα. Εντάξει.
Τι ωραία. Τι να πω τώρα, πραγματικά έχει γίνει εκπομπή. Η Νόρκεμπινγκ, ας πούμε. Από τη Δανία. Από τη Δανία δεν είναι Νόρκεμπινγκ, ναι. Όχι, ρε. Σουηδία. Δεν πειράζει, δίπλα είναι. Δίπλα είναι. Η Μίτιλαντ. Η Χόλσενς. Έχει το άλογο μέσα της. Κάνε το πιο ακραίο. Χρησιμοποιείς πληθυντικό σταύρο. Εκεί στις Σέρες μόνο τους ξεκινάνε. Μετά γίνονται 2-2 Δεν θέλω να σχολιάσω. Και εδώ επιβεβαιώνεται το παντρέψου Σερέα να χαρεί όλη η παρέα. Τσουπ. Το υπόγειο μήνυμα που περνάει από τη φράση. Κατάλαβες. Χτύπησε στον εγκέφαλο του Στέργιου. Αυτό σταύρο είναι από τους μεγαλύτερους μύθους. Τι. Θα σου εξηγήσω μια άλλη στιγμή γιατί είναι μύθος και γιατί είναι ψέμα. Εγώ δεν βγήκα καθόλου, είμαι πολύ σοβαρός. Αν έχεις διάθεση στο διάλειμμα να σου εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Ακριβώς, εντάξει. Είναι, μη σου βγει το όνομα, ρε. Μη σου βγει το όνομα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ο Λιμιός είναι χωρίς προπονήσεις. Ο Μπίσεσβαρ είναι αναγκασμένος. Τον κουράζεται τον Μπίσεσβαρ. Εντάξει. Θα ξεκουραστεί όμως σε 2 εβδομάδες. Είναι αναγκασμένος να παίξει. Σενάριο με Μαουρίτσιο Σάχοφ και Ολιβέιρα στον άξονα, δεν τον Ολιβέιρα στο 10, δεν υπάρχει. Δεν το βλέπουν έτσι. Δεν πιστεύουν στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να παίξει 10 Ολιβέιρα. Πρέπει να έχει γήπεδο μπροστά του. Κάτι που για μένα ισχύει για τον Καντουρί, βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Με τον Καντουρί να είναι στα πίτς. Σφιντεύσκι στο 10. Εδώ λοιπόν είναι το ένα σενάριο. Το ένα σενάριο είναι Λιμιός σε ένα πιο καθαρό 4-4-2 με Λιμιό πίσω στις πλευρές Ολιβέιρα, Μαουρίτσιο στον άξονα και Σβιτέσκι Ακπομ στην επίθεση. Mm-hmm. Με τον Σβιτέσκι βέβαια να συμμετέχει στην πίεση και να έχει τέλος πάντων αυτόν τον ρόλο του περιφερειακού που το έχει. Το έχει ο Πρωνός, είναι καλό σε αυτό. Το άλλο σενάριο είναι Λιμιός πίσω στις Βαρερίκη. Ναι. Το τρίτο σενάριο, στο σενάριο δηλαδή που δεν θα παίξει ο Λιμιός, γιατί έχει ελάχιστες προπονήσεις, αναγκαστικά ο ΠΑΟΚ πάει στη λύση Γιαννούλη Βιερίνια και Μάτος Ερίκε στη δεξιά πλευρά, η οποία θα πρέπει να φάμε ψυχοφάρμακα για να αντέξουμε 90 λεπτά αυτή την ιστορία. Πίσω τα πράγματα είναι γνωστά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Οι 4 σφίχτες, θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω, θα συμμετέχουν μαζί με τον Πασχαλάκη που επανήλθε στις καλές εμφανίσεις. Τις πολύ καλές εμφανίσεις κιόλας. Ναι. Εντάξει, δεν έκανε και 50 αποκρούσεις. Εντάξει, ό,τι έκανε ήταν κομβικές. Αυτό τον χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το μάτς Κυριακής θα είναι το 99ο που θα παίξουν μαζί Μάτος και Βαρέλα. Λάθος. Τι λάθος. Κρέσπο και Βαρέλα. Όχι, Μάτος και Βαρέλα. Κρέσπο και Βαρέλα. Κρέσπο και Βαρέλα Σταύρο έχουν 92 μάτς μαζί. 98 δεν έχουν. Όχι. 98 έχει ο Μάτος και ο Βαρέλα. Έχει 121 μάτς ο Μάτος με τον ΠΑΟΚ, 110 έχει ο Βαρέλα. Mm. Και από αυτά τα 98 έχουν παίξει μαζί. Ο Κρέσπο με τον Βαρέλα. 92. Ο Κρέσπο με τον Μάτος. Εντάξει, κάπου εδώ το έχουμε ξεχυλώσει νομίζω. Πόσα λεπτά, τσεκαλέας μου το πέφτω, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω στο σκορ. Τα τελευταία, από την τελευταία του ήττα. Συνολικά. Πόσα λεπτά. Πόσα λεπτά. Έχει μείνει πίσω, πάω στο σκορ. Νομίζω ότι του μπαίνει 0 τα λεπτά. Δεν προηγήθηκε ποτέ κανείς. Όχι. Πρέπει να έχει προηγηθεί στην Τούμπα. Μία φορά. Νομίζω η Λάρισα δεν προηγήθηκε. Τέλος πάντων, συνολικά εδώ και ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω στο σκορ 109 λεπτά. Τι. Όχι, εντάξει. Ωραία, ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερη μπάλα. Που διδάσκεται στα σχολεία. Διδάσκεται στις σχολές. Μπαρτσελόνα των Βαλκανίων. Που την πολεμάνε όλοι. Που την πολεμάνε όλοι. Περισσότερες θηλυκές. Λυσαρέως πόλεμος. Να τα λέτε και αυτά. Δοκάρει η ΑΕΚ. Α, και είχε δυνατήσει λίγο αυτό το... Έχει, είχε 2 με τον Ατρόμητο πάλι, στο κύπελο. Δεν το πολύ βάζουν μπροστά η ΤΣΑΕΚ. Ναι, γιατί μετά την εξαιρετική εμφάνιση που κάνανε... Τώρα βάζουν μπροστά τις πωλήσεις. Στο μήχρονο του Καρεσκάκη. Τις προτάσεις. Τις πωλήσεις, διάβαζα προχθές, το ξέχασα να σας πω. Του Πάρκα, 5% Από 5 και πάνω. Τώρα είναι το σχέδιο πωλήσεις, αυτό παίζει. Τώρα είναι ρούβλια, είναι γεν, είναι λέβα.
δεν ξέρει τι είναι. Ευρώ δύσκολα, φίλε. Να βρεθεί ομάδα να δώσει 5 εκατομμύρια. Τι 5 εκατομμύρια. Η τιμή κίνηση, όχι τι 5 θέλουμε. 5 και πάμε και βλέπουμε. Θα πει πάρε 3 και θα μπουν στην ΑΕΚ, όχι θα το 5. 5 ρε φίλε. Και επίση στην ΑΕΚ το ωραίο είναι το θέμα του γηπέδου. Που 2-3 φορέ το μήνα επανέρχεται. Τώρα το συζητάνε. Έχει προχωρήσει πολύ. Ναι, εντάξει, αλλά οκ, okay, να το βγάλει στο δεύτερο. Η φωτογραφία από πάνω δεν είναι, μου έδωσε εικόνα. Εγώ δεν είχα εικόνα. Ναι. Τόσα θέματα κάνετε. Πρέπει να φτάσουμε εδώ για να καταλάβουμε σε τι φάση είναι το γήπεδο. Ναι, είναι. Το drone, ακριβό πράγμα το drone. Σιγά-σιγά. Ακριβό πράγμα το drone. Το drone του Σούπερμαν, όπω το άλλο. Με τον Παπα Βερβερίδη. Με τον Άρη, στην αρχή τη χρονιά. Α, ναι, ναι. Ήταν ωραίο το χθεσινό πρωτοσέλιδο της ώρας. Κύπελλο ή θάπες. Ξεκάθαρο μήνυμα. Ναι. Κύπελλο ή θάπες είχε πρώτο θέμα. Δεύτερο κάτω. Α. Ότι τους είπαν οι οπαδοί, κύπελλο ή θάπες. Δηλαδή πήγε ο άλλος εκεί πέρα, δεν είχε καλησπέρα παιδιά, κύπελλο ή θάπες. Αυτά παιδιά προσθέτουν πίεση στην ομάδα. Τα κάναμε κι εμείς παλιότερα, Σταύρο. Τα θυμάσαι καλύτερα. Τα τελεσίγραφα και τα... Πηγαίναν κάτι παιδιά με έξτρα επιχειρηματολογία. Δηλαδή η δική μας ήταν και λίγο πιο ακραία. Πάρετε, δεν πάρετε, φάπες θα έχει. Δεν έχει δηλαδή κάτι διάμεσο. Τώρα βέβαια ο εξευρωπαϊσμός έχει κυριεύσει τα παιδιά μας. Δεν πλησιάζουν καν στην προπόνηση. Ούτε πριν από παιχνίδια, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς, τίποτα. Δεν χρειάζεται. Εμπιστοσύνη στην ομάδα, έτσι πρέπει. Τι είναι αυτό. Τους... Για μας είναι αυτό. Ναι, το χθεσινό είναι αυτό. Ωραίο που το σύνδεσμο μας έβαλε στη μούρη. Ρε. Κάτι, δεν θέλω να δω ότι αυτό πλησιάζει. Την προηγούμενη μέρα πάρα. Ναι, πήγαινε μια μέρα πριν, πρέπει να το βλέπω αυτό μπροστά μου τώρα, δηλαδή. Παιδιά, άρα προχθές είναι, όχι χθες. Εντάξει, αγάπη, μην κολλάς τις λέξεις. Δηλαδή, ρε Στέριο. Σε κουράζουμε, αγάπη. Άλλη μέρα πάμε, περίμενε. Καλά, θα βρούμε μετά που είναι, αγάπη. Εντάξει, δεν είσαι για τίποτα. Κύπελλο ή φάπες. Κάποτε γράφτηκε αυτό. Πάμε στα δικά μας τώρα. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ανεβάσαμε το βίντεο. Αυτό το βίντεο τώρα που κυκλοφορεί. Ναι. Με την επίθεση στην 22χρονη. Ναι, το έβλεπα χθες. Είναι, παιδιά, ό,τι χειρότερο έχω δει σε βίντεο. Μη το δείτε. 5 άτομα, οι 2 κρατάνε μια κοπέλα, οι άλλοι την κοπανάνε. Τρώει μια μαχαιριά από πίσω. Όχι με καμιά χατζάρα, ψηλή. Αλλά μαχαιριά. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις. Πραγματικά δεν το κάνεις. Ναι. Δηλαδή πλέον η καφίλα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Και γενικά διαβάζαμε και από χθες ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Γίνονται πολλά το τελευταίο διάστημα. Αλλά ναι, πραγματικά το... μένουμε στις κινητοποιήσεις, αγάπη. Ναι, το βίντεο καλύτερα να μην το δείτε, γιατί δεν... Δεν ξέρω. Δεν είναι καλό να το δεις αυτό. Περιοριζόμαστε στις κινητοποιήσεις. Και στα λόγια. Θα μου πεις όταν ο άλλος που είναι δράση στην υπόθεση Τζίλου πάει μόνος του και τον αφήνουν ελεύθερο. Εντάξει, όλα καλά. Ναι. Και ο Δέλτα Μη που έβγε από τη χώρα... Είχε 30 καταδικαστικές αποφάσεις για ένοπλες ληστείες και ήταν, υπήρχε ήδη απαγόρευση να βγει από τη χώρα. Βγήκε μια χαρά. Η ζωή συνεχίζεται. Θαύτηκαν ουσιαστικά μέσα σε μια μισή μέρα. Εξαφανίστηκαν τα όποια δημοσιεύματα για με ποιους μίλησε ο Δέλτα Μη, που πήρε τηλέφωνο. Μια μισή μέρα κάτι στην ιστορία και μάλιστα η πλειοψηφία των μέσων δεν φιλοξένησε το ρεπορτάζ. Που, ναι, που δεν ήταν κουβέντα... η εικασία του Μάικ Τεταφυλόπουλου, ήταν έγγραφα ναι. Της αστυνομίας, επίσημα. Επίσης έγινε αναφορά στην ΕΡΤ, έγινε αναφορά στη Βουλή, επιβεβαίωσε ο Βασιλιάδης με δηλώσεις του ότι υπάρχει κάτι. Ναι. Ωραία. Εδώ έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει. Το ότι με ποιους μίλησε δεν σημαίνει, σημαίνει κάτι δικαστηνομικά. Δηλαδή, όταν δεν παρακολουθείς το τηλέφωνο κάποιου, το μόνο που μπορείς να βρεις είναι με ποιον μίλησε, όχι τι είπε. Mm-hmm. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όταν θα πας λοιπόν στο δικαστήριο, αυτό το πράγμα είναι ένδειξη, δεν είναι απόδειξη. Δεν πιάνει ως απόδειξη.
Άρα πρέπει να δεθεί αλλιώς η υπόθεση. Βέβαια θα μου πεις, πολλές ενδείξεις δεν οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Νομικά όχι. Δεν υπάρχει δυνατότητα, αν δεν παρακολουθείς ένα τηλέφωνο, όχι, να τραβήξεις στην ομιλία. Όχι. Από ό,τι κατάλαβα, όχι. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Με αυτό που συζήτησα και τι έκανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που δεν τη λες και τυχαία, αλλά είναι ένδειξη. Είναι ένδειξη. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας με την ελληνική δικαιοσύνη. Όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας με το πολιτικό ταλαβέρι. Εκλογές έρχονται. Mm-hmm. Εντάξει. Το ευχάριστο για μας είναι ότι η κυβέρνηση με τους συγκεκριμένους ομίλους είναι στα κόκκινα. Δηλαδή είναι απέναντι εντελώς. Υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια αλλαγής κυβέρνησης από το συγκεκριμένο γκρουπ. Άρα οι πιέσεις που θα ασκηθούν μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά. Από την άλλη, τα λαβέρια γίνονται, ποτέ δεν ξέρεις. Σε αυτό το επίπεδο δεν ισχύει κοινή λογική, ισχύει η δική τους λογική. Επιχειρηματιών, κυβερνήσεων, πολιτικών, συμφερόντων και χίλια δυο. Είναι άλλος κόσμος. Όσοι έχουμε ζήσει λίγο πως σκέφτονται, λίγο, γιατί δεν είναι η καθημερινότητά μας, είναι σαν να ακούς κάποιον να παίζει σκάκι. Αυτό θα γίνει εκεί, αυτό εκεί, αυτό. Μίλα με αυτόν, κάνε με αυτόν, δηλαδή το αλεσβερίσι είναι λίγο πιο κοινικό. Ας ελπίσουμε εδώ το αλεσβερίσι να κινηθεί, γιατί θα υπάρχει αλεσβερίσι σίγουρα, προς την νόμιμη κατεύθυνση. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ξαναγυρνάμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Ο Ατρόμητος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη χωρίς τους δύο του ΠΑΟΚ, Κουλούρ και Χατζησαΐα. Και ο Άρντα. Δεν λέω ο Άρντα γιατί είναι εκτός ομάδας ήδη, ναι, του Ατρόμητου. Ο Άρντα είχε πιστεί, γιατί δεν υπέγραφε, θα σου πω ένα παρασκήνιο, ότι θα έχει δικαίωμα να παίξει στο μεταξύ μας παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν το υπογράφεις και ούτε για τα άλλα τα παιδιά υπογράφει κανείς τίποτα. Είναι συμφωνία κυρίων. Ναι. Ωραία. Ο Άρντα για κάποιο λόγο για να υπογράψει, του είπαν ναι, θα παίξεις. Και το έφαγε. Και πίστευε, πριν γίνει ανω κάτω το πράγμα, ότι στο πάω κατ' όνομα θα παίξει. Δεν θα παίξει τελικά. Δεν θα παίξει γενικότερα, όπως το λέω, Σταύρο. Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Ο Άμπρον είναι ένα εξαιρετικό παιδί, είναι ένα αυτοκαταστροφικό παιδί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλλον το ότι έγινε επίκεντρο για μία σεζόν πέρσι δεν το διαχειρίστηκε καλά. Πίστεψε παραπάνω πράγματα από αυτά που όφιλε να πιστέψει. Έχασε τον έλεγχο, έχασε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ, χάνει την ευκαιρία στον Ατρόμητο και το καλοκαίρι για αυτόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί θα πρέπει να βρει μία ομάδα η οποία να μπορεί να ανεχτεί αυτά που κάνει, αυτά που κάνει και παράλληλα να έχει και ένα σοβαρό project. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πλέον η καριέρα του Γουάρντα από εδώ και στο εξής, αν δεν συμβεί κάτι το συγκλονιστικό, θα πάρει την κατιούσα. Και κρίμα, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι χαρισματικό, για ένα πολύ καλό παιδί, απλά για ένα παιδί το οποίο δεν αντιλαμβάνεται τι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και δεν μαθαίνει τα λάθη του. Δεν είναι. Θεωρεί ότι ό,τι κάνει είναι σωστό. Ναι. Θεωρεί ότι ό,τι κάνει είναι σωστό. Είναι Γουάρντα. Ναι, ναι, ναι. Μα ακόμα και τώρα αυτό λέει, ας πούμε. Ναι. Δεν έχει μετανιώσει, ας πούμε, για κάτι. Ξέρεις τι γίνεται, σε κάθε ποδοσφαιριστή υπάρχει γύρω μια ομάδα ανθρώπων που, που τους ανεβάζουν συνεχώς. Ναι, ο Άρντα έχει πάρα πολλά άτομα που το κάνουν αυτό. Όσοι παρασύρονται από το περίγυρο και γίνονται έτσι, έχουν τη φιλοσοφία ότι είμαι εγώ και κανένας άλλος, μόνο ζημιωμένοι μπορούν να βγουν. Ξαναλέω, κάθε ποδοσφαιριστής έχει πάρα πολλούς γύρω-γύρω που σε καθημερινή βάση γίνεται μια πλήση εγκεφάλου ότι κοίταξε εσύ και κανένας άλλος. Ο Άρντα δίνει περισσότερη βάση σε όλους αυτούς. Ο Ατρόμητος πέρσι τον διαχειρίστηκε πολύ καλά, του έδωσε και χώρο και περιθώρια έτσι να ξεφύγει και λίγο, αλλά φέτος νομίζω το παράκανε και για αυτό το λόγο είναι εκτός ομάδας του Ατρόμητου. Σίγουρα ακόμα και χωρίς αυτούς τους τρεις ο Ατρόμητος παραμένει μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει εύκολα τη ζημιά. Ένα δεις με τουπέ, ένα απλό πράγμα. Για να δεις χαλαρά την αναμέτρηση. Ένα απλό πράγμα.
Τερματοφύλακας μια χαρά, ο Μέγερη. Ναι. Ο Ρισβάνης δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά μπορεί να πιάσει καλό παιχνίδι. Ο Καρασαλίδης είναι εξυπηρεπέστατος. Mm-hmm. Δεξιά παίζει ο Σάκητς, αριστερά παίζει ο Κατράνης. Ο Κατράνης είναι... δεν είναι Γιαννούλης σίγουρα, δηλαδή έχει πέσει εκεί πέρα επίπεδο. Μετά έχουν Μάτσο Μπουσουλάζιτς. Ωραία. Ούμπιντες Μπρούνο Ενσικουλού. Ναι. Και στην κορυφή εκείνος εκεί ο Αυστριακός με την κοτσίδα. Μια χαρά ομάδα. Ο Ρισβάνης έχει θέμα. Τι θέμα έχει? Έχει ενοχλήσει τους κοιλιακούς και είναι αμφίβολος. Σήμερα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του και το αν δεν παίξει ο Ρισβάνης, μετά οι στόπερ που τους μένουν είναι ο Καρασαλίδης και ο Στρούγκης. Και ο Στρούγκης. Ο οποίος μας έβαλε και γκολ πέρσι στην Τούμπα, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, το πρώτο του γκολ στην καριέρα του. Ο Στρούγκης, ο οποίος έπαιξε και στον πρώτο γύρο, έκανε το πέναλτι στον Ελκαντοή που δεν έδωσε ποτέ από τον Τζίλο. Γενικά είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Όποιος το προσεγγίσει χαλαρά θα κάνει λάθος. Και είναι ένα παιχνίδι κομβικό. Πάω πρέπει να το πάρει, πάει σε θυσία. Πάω αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο τόσο δύσκολο παιχνίδι του. Μετά που πάμε Αγρίνιο. Αγρίνιο και μετά. Κοψίδια, κοψίδια έχει μετά. Έχουμε κυκλώσει την ημερομηνία, να ξέρει. Σάββατο. Από τον Νοέμβριο. Σάββατο πέσει Αγρίνιο. Δεν το έχω δει ακόμα. Για να μην ενθουσιάσω, περίμενε. Είναι Αγρίνιο και μετά είναι Ξάνθη. Και τα δύο εκτός. Είναι Σάββατο Αγρίνιο. Ναι, Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Άρα Παρασκευή τσούκου τσούκου. Ταβέρνα, όνομα. Παϊδάκι. Παϊδάκι. Λάιτο. Δεν πάρουμε και μπριζόλες και σουκλάκια. Αυτό το κάναμε την πρώτη χρονιά. Πήγαμε δυο μας μόνο πεθάνουμε. Που ήμασταν. Που δεν μπορούσατε να πάρετε ανάσα, αυτοί μας λένε. Που ήμασταν μόνο οι δυο μας. Από το φαΐ. Τη δεύτερη φορά πήγαμε στοχευμένα. Δύο κιλά παϊδάκια, τέλος. Και μια πρασινάδα για ντεκόρ, όπως είχες πει. Ντεκόρ. Δεν είχε κλάστας και δεν την βάλουμε στο τραπέζι, φέρε και μια χόρτα. Ωραία. Και έγινε, για να καταλάβεις αγάπη, 2,5 λίτρα της σαμπουνάδα βάλαμε για να πίνουμε τα χέρια μετά. Τι ωραία πράγματα. Και 50 κύκλους στην πλατεία του Αγρινίου. Ναι, γιατί δεν έχει να πας. Με βροχή. Με ψυχάλα μάλλον, εντάξει, μην είμαστε και υπερβολική. Μία φορά πήγαμε με το στέγιο που φτάσαμε μόνο οι δυο μας. Ναι. Τότε με τα χιόνια. Ναι, ναι. Εκείνη την περιβόητη με το στόπ που κάνα στο κέντρο. Ναι. Και με πήραν δύο άτομα, ο ένας μέχρι την Καλαμαριά και ο άλλος με πήγε αεροδρόμιο. Και εγώ έδωσα 50 ευρώ στο ταξί από Μπότσαρη αεροδρόμιο. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη περιπέτεια από αυτό. Από εκείνη τη μέρα. Ναι. Με το στέγιο να ανεβαίνει τα πεζοδρόμια. Με 120 χιλιόμετρα. Οι Dukes δεν το έχουν κάνει αυτό. Εντάξει, δεν είναι ένα πεζοδρόμιο. Εντάξει, λοιπόν. Συμβαίνει. Επειδή τολμάς και το λες και στον αέρα κιόλας. Πήγες με απίστευτη ασφάλεια. Άκτιο, Αγρίνιο, Αγρίνιο, Άκτιο. Που ο δρόμος δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Έχει κάτι. Θυμάστε μας ο άνθρωπος. Που μας νίκησε στο αμάξι. Προσοχή, λέει στους γκρεμούς. Δεν το λες καταρχήν άνθρωποι αυτό το πράγμα. Για κάποιον που δεν ξέρει τον δρόμο, προσοχή στους γκρεμούς. Τέλος πάντων, πήγες με ασφάλεια και στην επιστροφή, αγάπη, λίγο πριν βγούμε από την πόλη, όχι με 120 χιλιόμετρα, Σταύρο, γιατί δεν είχαμε 120 και ανεβαίναμε πεζούλι, όντως το γνώμησαν οι Dukes. Η νέα γενιά. Εντάξει. Με 50-60 χιλιόμετρα, ακούμπησε η ρόδα στο πεζουλάκι. Τι να πω, 5 εκατοστά. Όχι ναι. Πεζοδρόμιο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να μας ακούει κάποιος να νομίζω ότι ανεβήκαμε σε πεζοδρόμιο του Αγρινίου και κυνηγήσαμε τον κόσμο. Μια χαρά πήγες και ήρθες, δύο φορές μάλιστα και του χρόνου πήγες και ήρθες. Απόδειξη ότι εδώ τώρα Αρτιμελής δεν έχει κάποιο θέμα. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Είναι ψυχολογικό το τραύμα. Και την επόμενη φορά, Σταύρο, μπορεί να πας με το λεωφορείο ή να προτιμήσεις κάποιον άλλον. Αν δεν θες. Ή να μάθεις να οδηγείς. Ξεχνάς ότι την αποστολή θα την πληρώσω εγώ. Άρα... Την εκδομή του Αγρινίου δεν τη χάνω. Ωραία. Έτσι. Και να μην την πληρώσεις εσύ. Να βάλουμε το κομμάτι των Dukes τότε. Όταν θα ξαναπούμε. Μετά το διάλειμμα. Έχει και διακοπή μετά το Αγρίνιο. Ναι, να ξεκουραστούμε και λίγο. Στο ενδιάμεσο. Ναι, μετά η Ξάνθη είναι 30 του μήνα. Κλασικά θα βρέχει η Σταυρό στα πηγάδια. 31 Μαρτίου, ρε εσύ. Χαρά Θεού θα έχει. Μπορά. Χαρά Θεού και η πηγάδια. Δεν ξέρω αν θυμάται ο Σταύρος κανένα παιχνίδι. Τα περισσότερα που παίξαμε ήταν Δεκέμβριο, είναι η αλήθεια. Πολλά συνεχόμενα εκεί κοντά στο Χριστούγεννα. Πριν ή μετά βασικά και Γενάρη. Αλλά εντάξει, τώρα είναι 31 Μαρτίου, αλλά έχει διακοπή μετά τον Πανετολικό. Κακό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μπούμε λίγο στη δεύτερη ώρα στο κλίμα του κυπέλου. Υπάρχουν και δύο-τρεις ειδήσεις. Θα μας αναλύσει ο Σταύρος, γιατί το περιμένω
για την τοποθέτηση του Αζέρου διαιτητή. Α, ναι. Ναι, φίλε, έχω πάρει πληροφορίες. Δεν κάναμε κουβέντα, είναι η αλήθεια. Όταν επιστρέψουμε όμως. Και θέλω λίγο να μου πεις. Γιατί, ας πούμε, Αζέρος. Θα σου πω. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ιδιαίτερα. Θα έχω πληροφορίες, τα πάντα. Ωραία. Τι γίνεται, τι γίνεται. Ξαναλέω, υπάρχουν ειδήσεις και για το κύπελλο Ελλάδος. Είναι να γίνει σήμερα, δεν ξέρω να γίνει αυτή την ώρα, μια συνεδρίαση των σοφών της ΕΠΟ για ημερομηνίες, πότε θα γίνουν τελικοί, πού θα γίνουν. Άντε, μπάσκετ, θα αναφερθούμε. Λοιπόν, έχετε ακόμα μία ώρα για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν για το μάτς της Κυριακής με τον Ατρόμητο 5 και 4. Έχετε στείλει αρκετοί μηνύματα. Έχετε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή σας. FM και ενώ πάω κονοματεπώνυμο στο 54526. Στις 2 παρα 2, 2 παρα 3 θα κάνουμε την κλήρωση για τα τρία διπλά εισιτήρια από τη Στίχημαν. Και όταν λέω διπλά εισιτήρια, θα πάρετε δύο εισιτήρια ο καθένας που θα κερδίσετε για να πάρετε το φίλο σας, τη φίλη σας, τον ξάδερφό σας και να πάτε την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ πάω, ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, σε νέα γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αναδομό, εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Οι ιδέες τους είναι φοβερές, είναι πολύ εύκολα υλοποιήσιμες όλες. Το design είναι πραγματικά προσιτό για όλους και οι χώροι σας θα γίνουν πολύ πιο ωραίοι και λειτουργικοί, θα πω εγώ. Μπείτε λίγο στον οδόμο παύλανακαίνιση.gr για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Αξίζει και να κλείσετε κάποιο ραντεβού με τους ανθρώπους στον οδόμο για να τα πείτε όλα μαζί από κοντά. Μπαίνετε στο site της αναδομό παύλανακαίνιση.gr. Υπάρχει και τομέας ανακαινήσεις που υπάρχουν δουλειές στον οδόμο. Υπάρχει και ο τομέας με προσφορές, πακέτα προσφορών έως 6 άτοκες δόσεις. Για ανακαίνιση παιδικού δωματίου, εσωτερικές πόρτες laminate ή εξωτερικές θωρακισμένες πόρτες, ανακαίνιση ολόκληρης κατοικίας, μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου. Με κάθε λεπτομέρεια θα ξέρετε πραγματικά από πριν τι περιλαμβάνουν οι προσφορές της Αναδομό και θα σας κάνουν οι άνθρωποι, εφόσον το ζητήσετε, και τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου σας για να δείτε πριν καν ξεκινήσουν οι εργασίες πώς θα γίνει ένας χώρος του σπιτιού σας ή ολόκληρο το σπίτι σας. Μαζί μας είναι φυσικά το Ρίτζιτς Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Βεργίνα Θέατρο, όπου θα εμφανιστούν Παρασκευή και Σάββατο ο Δημήτρης Μπάσης και ο Κώστας Καραφώτης. Τρίτη και τέταρτη κατά σειρά παράσταση των δύο λαϊκών τραγουδιστών. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνο ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά αν θέλετε στο 217-234-5-6 και 7. Πραγματικά ένα δίδυμο που νομίζω εγγυάται ότι θα περάσετε ένα όμορφο βράδυ με τις λαϊκές επιτυχίες που όλοι αγαπάμε. Δεν είναι φυσικά υποχρεωτική η είσοδος στο Ρίτζιτς Καζίνο Θεσσαλονίκη, είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, πρέπει να έχετε κλείσει απλά τα 21 χρόνια ζωής. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 φυσικά. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, βρίσκεις πολύ εύκολα τι θέλεις να παίξεις και κερδίζεις, το πιο σημαντικό. Live καζίνο όλη την ημέρα στη διάθεσή σου και το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και επιστρέφει και είναι και αυτό στην διάθεσή μας. Δεν τόλμησα χθες, αγάπη, να ποντάρω στο διπλό της Manchester μόνο λόγω απόδοσης. Νομίζω ότι το έδινε στοίχημα 7-7,5. Ναι, και τις δύο μέρες χάσαμε πολλές ευκαιρίες, ρεσί. Ναι. Και στα τέσσερα παιχνίδια. Είχε να λέω, το είδα την φανταστική απόδοση στη Manchester. Ναι. Ή 7 ή 7,5 κάπου κοίτανε, αλλά. Δεν πήγε το χέρι μου, δεν το περίμενε η αλήθεια, να βγάλει διπλό. Η μέρα Europa League σήμερα, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Ίντερ με μηδενική γκανιότα, όπως και το Νάπολι Σάλτσμπουργκ. Πολλά παιχνίδια σε Σεβίλη Σλάβια Πράγα, Ζενίτ Βιγιαρεάλ, Ρεν Άρσεναλ, Τσέσι Δυναμό Κιέβου, Νάπολι Σάλτσμπουργκ. Τον Ολυμπιακό δεν βλέπω. Πέρασε πάει στον τελικό. Μπορεί να έγινε και αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, ή αν προτιμάς αγάπη, τρίτο μισάωρο. Έτσι στερεό. Θα αφήσουμε το θέμα του διαιτητή να το αναλύσουμε στα επόμενα λεπτά. Ναι. Καθήνα αρμόδιος, Σταύρος Κόλκας, να μας εξηγήσει και εμάς γιατί επέλεξε η ΚΕΔ και ο Μέλο Περέιρα τον Αζέρο διαιτητή για το παιχνίδι της Κυριακής. Με τα δύο φρύδια, όπως σημείωσε ο Σταύρος. Με τα δύο βράδια, όπως αποκάλυψε ο Σταύρος. Έτσι. Την ώρα που ο Νίκος Σαββίδης πανηγυρίζει για την πρόκριση της Manchester United, από ό,τι βλέπω. Είναι μάλιστα από μικρό παιδί, μάλλον. Ποτέ μην τα παρατάς, όπως ο ΠΑΟΚ.
ανέφερε. Έτσι. Ο Νίκος Αβίτης, δεν το. Ναι. Νίκος Αβίτης, Manchester United. Λέγαμε και πριν με τον Αχιλλέα έξω, που ετοιμάζεται για το Repress, τι είναι η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Ο ένας, ο άπειρος, ο δεξιός, ο μπακ της Παρή κάνει το λάθος, που δεν έχει παραστάσεις. Ο άλλος και ο ολόκληρος ο μηχανισμός λυγίζει μετά το 0-1. Δηλαδή η νευρικότητα στο παιχνίδι της Παρή ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που, την ηρεμία που είχε στο παιχνίδι της, του Μάντσεστερ. Εκεί της βγήκε το πλάνο, έκανε όλα όσα έπρεπε. Χθες, με το που έφαγε τον γκολ, ήρθαν όλα τα συμπλέγματα του οργανισμού και της εμπειρίας που έχει πάνω σε αυτό το επίπεδο. Και εκεί αποδεικνύεται ότι η φανέλα κάτι κάνει. Και τι ψυχολογία σου δίνει, ρε φίλε, ο προπονητής, που σε κομμάτι της εμπειρίας μπροστά στον Μουρίνιο είναι ούτε το 1/10 ο Σόλσκερ, αλλά προφανώς βρήκε όλα τα κουμπιά των παιχτών. Περισσότερο και το έχασε η Παρή παρά το πήρε η Μάντσεστερ, νομίζω. Γιατί, εντάξει. Ναι, αλλά η εποχή Σόλσκερ με την εποχή Μουρίνιου τη φετινή χρονιά είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Εντάξει, δεν. Δηλαδή και στο νησί η Μάντσεστερ είναι πλέον σε θέση της Champions League, εκεί που ήταν στο μείον 15 από την άλλη. Εντάξει, ο Μουρίνιο είχε κακή απόδοση στην United. Αλλά νομίζω ότι χθες το χάνει η Παρή και δεν το κερδίζει η Μάντσεστερ. Αυτό πιστεύω εγώ. Τα συμπλέγματα δηλαδή. Η Παρή αποκλείστηκε από τα ίδια της τα συμπλέγματα. Γιατί η Μάντσεστερ σιγά το παιχνίδι που έκανε. Ναι. 80-20 κατοχή ήταν. Δηλαδή, τι να... Μετά έγινε 74-26 προς το τέλος. Δεν είχε κάτι. Δηλαδή έβλεπα επικίνδυνες επιθέσεις 33 ήταν μεταξύ των δύο ομάδων. Δηλαδή δεν. Η εικόνα του αγώνα δεν ήταν για 1-3. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά. 24ωρο ο παδόν της Μάντσεστερ αυτή τη φορά. Τι σας κάναμε αυτό, κακιά. Καλά, σκυλιά, ναι. Αυτό το εντάξει. Πράγμα στο social media από χθες το βράδυ, έλεος. Όλοι γεννημένοι Manchester United, μικρά παιδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα δικά μας. Ο διαιτητής πώς τον λένε, αγάπη. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο διαιτητής Σταύρο, για να είσαι έτοιμος, Αλιγιάρ Αγκάγεφ. Εντάξει, το λες εύκολα. Εύκολα. Το όνομα λίγο μπερδεύεσαι. Η βοηθή είναι λίγο πιο δύσκολη. Αφίκ Αμιράλη. Εντάξει, το έχεις αυτό. Κερζά Μαμάντοφ. Υπάρχει περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο. Να τον πείσω να βοηθήσω. Να πω τους βοηθούς. Μάλλον όχι. Έστω και μία φορά στην μετάδοση. Όχι, όχι. Δύσκολα. Να τους πεις. Έτσι όπως με ξέρεις. Όχι, όχι, όχι. Τέταρτος ο. Του Μαμάντοφ. Μπορεί να το χρειαστείς, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί το Αμιράλη εύκολο. Δεν θα τα πει όντως. Τα λέει πρώτος, δεύτερος. Ούτε καν δεν θα ασχοληθεί να τα πει. Τέταρτος ο Κουτσιάφτης από σύνδεσμο Άρτας. Μιλάμε τώρα για έναν διαιτητή ο οποίος είναι διεθνής από το 2013. Με παρουσίαση αναμετρήσεις για τη φάση των ομίλων του Europa League και των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν έχει βρει απέναντι του μέχρι στιγμής ελληνική ομάδα. Πρώτη φορά θα σφίξει ελληνικές ομάδες. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του, όπως διαβάζουμε και στο ΠΑΟ 24, είναι ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 19 ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία το 2016. Τότε ήταν διαιτητής αυτόν τον αγώνα. Δεν τον λες και πολύ έμπειρο γενικά, τον Αζέρο. Εξήγησε μας λίγο, Σταύρο. Και 31 χρονών και πολύ νεαρός. Γιατί επέλεξε η ΚΕΔ. Πρώτα απ' όλα με προβλημάτισε η φωτογραφία. Εντάξει, τώρα. Το γεγονός ότι έχει δύο φρύδια σε μια χώρα που πήγαμε δύο φορές τέτοιο και δεν είδαμε δίφριδο. Σταύρο, έχει δύο φρύδια, αλλά δεν φαίνεται το μάτι του. Βλέπει πώς ναι, είναι. Ότι είναι το δεν ξέρω αν βλέπει. Στα κάτω. Προβολικά. Ναι, είναι δηλαδή σαν. Πω παλαγία μου. Φρύδι, πώς το εγώ. Παιδιά, δεν φαίνεται το μάτι τώρα. Επίσης, δεν είναι μούτρα Αζέρου. Και 31 χρόνο Αζέρου, 31 χρόνο αυτός ο άνθρωπος. Αυτός 31, δηλαδή αυτός δείχνει πιο αυτός φαίνεται 45, ας πούμε. Ναι, αυτό σου λέω. Για να καταλάβεις τι DNA έχω, αγάπη. Το έχουμε ξαναπεί το DNA. Κρατάει από παλιά Μακεδονία, την original, Μέγα Αλεξάνδρου κτλ. Και πιάνει, ναι, τα πάντα. Πάμε στον διαιτητή. Ο διαιτητής έχει μια εμπειρία, δεν είναι άμπαλος. Εντάξει. Έχει. Παρά τα 31 του χρόνια είναι χρόνια διεθνής. Από το 13. Από, δηλαδή πριν 6 χρόνια, άρα από το 25 του. Mm-hmm. Άρα κάτι είδαν εκεί. Εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι καλό-κακό. Περιμένω να δω. Λίγο μακριά πέφτει τον Μπακού, είναι 3 ώρες πτήση. Ναι. Ελπίζω να πάρει κάτι παραπάνω ο άνθρωπος. Και αν δεν πάρει, θα δώσουμε εμείς. Ναι. Να δώσει και πέντε σφυρίγματα, που λέει ο λόγος.
Θα πάει εκεί ο Ενρίκε που ξέρει, του έχει ζήσει αυτού. Ο Ενρίκε εκεί δεν πρέπει να μίλησε ούτε στο μανάβι τη γειτονιά. Εντάξει. Εσείς πιο πολλά μπορείτε να ξέρετε από τον Μπακού που έχετε πάει και δύο φορές, πώς έχετε πάει. Δύο φορές. Έχουμε πάει. Έχουμε πάει. Εδώ λοιπόν τα πράγματα έχουν ως εξής. Είναι ένας διαιτητής ερωτηματικό, δηλαδή δεν είναι σίγουρα top. Δεν είναι όμως χειρότερος από τους Δανούς. Όχι. Έχεις δίκιο. Σε επίπεδο βιογραφικού. Οι Δανοί ήταν πραγματικά παιδιά, δηλαδή κομμωδία, ειδικά αυτός με την ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος με πυροκυλιά ήρθε να. Εκείνο ο Νορβηγός δεν ήταν. Με την ΑΕΚ, Δανός ήταν. Δανός. Ναι. Δανός, ναι. Νορβηγός νομίζω ήταν αυτός με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Α, ναι. Που ήταν εκπληκτικός. Με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο, ναι. Στο 2-0. Γενικά λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει να σταθούμε εκεί, στον διαιτητή. Γιατί χάνουμε την ουσία. Είμαστε υποψιασμένοι με το τι συμβαίνει με την ΚΕΤ και τον Περέιρα, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι. Και θέλει να ανανεώσει. Βαγγέλη Γραμμένε, δεν νομίζω να ανανεώσεις αυτό το πράγμα που έχει προσφέρει σε εποχή όντως εξυγίανσης μία από τις χειρότερες διαιτητικά σεζόν. Έχουν γίνει όργια. Έχουν ανεβάσει διαιτητές οι οποίοι δεν πετυχαίνουν σφύριγμα. Δεν έχουν διαχειριστεί τις πιέσεις τους διαιτητές καθόλου. Την υπόθεση Τζίλου δεν πίεσαν καθόλου προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν γίνεται καμία αναφορά για την υπόθεση Τζίλου από την ΚΕΔ εδώ και καιρό. Απίστευτο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει γιατί μας παίζει ξένος με τον Ατρόμητο, επειδή το ζήτησε ο Ατρόμητος. Και το Ολυμπιακός άρεσε γιατί το παίζει Έλληνας. Μα και στον πρώτο γύρο είχε σφυρίξει Έλληνας. Στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Τζίλος. Ναι. Αυτό λέω γιατί. Ένας Ατρόμητος που σωστά ζητάει ξένος γιατί σε όλα τα παιχνίδια του. Με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ναι, αλλά το γράψανε... Κάρις το παίζει ξένος. Ο Νορβηγός ήταν εκεί, στο ΠΑΟΚ. Το ΑΕΚ Κάρις το παίζει Έλληνας. Ναι. Το Άρης ΑΕΚ. Το Ολυμπιακός Άρης το παίζει Έλληνας. Θα μας το εξηγήσει κανείς αυτό. Η Λαμία θέλει ξένους. Για τους ημιτελικούς. Ναι. Λογικό. Λογικό ρε εσύ, εντάξει. Ναι. Την ίδια στιγμή η κουβέντα για ξένους διαιτητές έχει ξεκινήσει και στο μπάσκετ. Και βγάλαν μια διαρροή οι Έλληνες διαιτητές χθες για να σφυρίξουν ξένοι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αποχή. Δεν κατεβαίνουν σε όλα τα πρωταθλήματα. Ναι. Δηλαδή συμβαίνουν απίστευτα πράγματα γενικά. Ο Περέιρα τα έχει κάνει μαντάρα. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ένα στέλεχος πολύ πιο σοβαρό από αυτόν. Αν χρειαστεί να καλοποιηθεί κιόλας μόνιμη εγκατάσταση εδώ. Διάβασμα της κατάστασης, καμία επιρροή από εξωγενείς, από εξωδιοικητικούς παράγοντες, κανένας από τους Έλληνες συνεργάτες του Περέιρα να μην πλησιάσει ξανά την ΚΕΔ. Νομίζω σε αυτό που λες δεν συμφωνεί ο Κομίνης. Δεν είναι θέμα Κομίνης, θέμα Τριτσόνη είναι. Ο Τριτσόνης αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη φύρα που υπάρχει παραγωγικά στη διαιτησία. Κάνει θελήματα συνεχώς, κρατάει ισορροπίες με τους κάτω συνεχώς. Τους κάνει όλα τα γούστα, στηρίζει διαιτητές που τους στηρίζουν. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Τριτσόνης και ο Περέιρα στην ΚΕΔ. Έτσι λέω εγώ. Είναι ανάξιοι εμπιστοσύνης. Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πούμε ότι είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Και εδώ επειδή μιλάμε για τριετή συμβόλαια, δεν μπορώ να φέρω κάποιον που θα είναι σαν τον Περέιρα, τρεις λαδούν και δύο χορεύουν. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Με την καμία που λένε κάποιοι φίλοι μου. Ναι. Δεν μπορεί να συμβεί. Είναι απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ξέχωρα με το τι συμβεί την Κυριακή με τον Αζέρο. Πώς τον είπαμε, Αγκάγεφ. Περίμενε. Αγκάγεφ, ναι. Αλιγιάρ. Ο Αλιγιάρ. Αλιγιάρ Αγκάγεφ. Το γράφει στο μεταξύ που του στα ξένα χθες στο τσάτ και λέω τι. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα, ναι. Τι έγινε πάλι. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ποιος είναι ο διαιτητής και το πώς θα παίξει η ομάδα και πώς θα πάρει το παιχνίδι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ας βγάλουμε, γιατί δέχτηκα δεκάδες ερωτήματα για το τι πιστεύω. Τι να πιστεύω ρε παιδιά για τον Αζέρο, δηλαδή
Ναι, αν πει κανείς ότι τον ήξερε κιόλας, θα είναι και ψιλοψέμα. Ναι. Εντάξει. Απλά αυτό που κάνει εντύπωση και με σχολίασαν και πάρα πολύ από χθες ήταν ότι, ας πούμε, επειδή είχαμε το μπούσουλα του πρώτου μάτσου που ήταν Έλληνας ο Τζίλος, αυτό έκανε πιο πολύ εντύπωση, νομίζω. Ότι ξαφνικά είδαμε ξένο. Μα το λέγαμε και χθες ότι δεν περιμέναμε ξένο, νομίζω. Αυτό είναι πιο πολύ. Τώρα το τι θα δείξει. Εντάξει, και με τον Θανό δεν ξέραμε πώς θα σφυρίξει. Δεν ήξερε κανένας. Ούτε με τον Ορβηγό, με τον Άρη, ήξερε κανένας. Εντάξει. Άλλος αυτός. Αυτόν είχα στο μυαλό μου πριν. Άλλος αυτός. Εκείνος. Τέλος πάντων. Ποτέ δεν ξέρεις πριν τον αγώνα. Μιλάμε βάσει βιογραφικού, νομίζω, πιο πολύ. Αυτός δείχνει να έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία. Και γενικά πρέπει να βρεθεί ένα άνθρωπο που να πάρει το παιχνίδι και δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να σκέφτεται ποιος είναι ο διαιτητής. Ένας, ο ΠΑΟΚ καμιά φορά είναι εκνευριστικά απαθής, ακόμη και σε σφαγές. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι μία άμυνα για να μην χάσει το μυαλό του. Γιατί σε περίπτωση που χάσει το μυαλό του, τότε υπάρχει θέμα. Νομίζω σε ποιο παιχνίδι, με τον Άρη σε κάποια φάση εκνευριστήκαμε, ναι, και χάσαμε την ισορροπία. Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι, καλά το πάει. Μάθε να παίζεις και με 5-10 ανάποδα σφυρίγματα. Που το έχει μάθει φέτος και με το παραπάνω. Για τα καλά. Το έχει μάθει. Υπάρχει και η υπόθεση τηλεσυνδίκησε. Ναι, βγήκε το πρωί. Καγκάτσης Γκριτζίκης και Πιλάβιος για την κάρτα υγείας. Από 5 χρόνια κάθεξη ο καθένας. Προφανώς με αναστολή να υποθέσω. Μέχρι την έφεση αναστολή. Σε πρώτο βαθμό είναι αυτό. Ναι. Για την κάρτα υγείας, μια αμάκα που έγινε εκεί στην ΕΠΟ. Αμάκα και σύνταξη. Για αρκετό καιρό, δεν ξέρω αν θα τεθεί θέμα παρουσίας του Βασίλη Καγκάτση στη Super League. Μετά από αυτή την υπόθεση. Πολλοί κόσμος καταδικάστηκε. Αθώοι το πολιά της Χατζή Αποστόλου, Καραμελίδης και Προύνζους. Και αθώ είναι και Σαρής, Σταθόπουλος, Φύριος, η Γάλας, έχει πολλά. Ναι. Ένοχοι ακόμα Γιώργος Σιντόρης και Γιάννης Οικονομίδης. Πρώην μέλη της ΕΠΟ. Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Προφανώς μέχρι την έφεση θα παγώσουν κάποια πράγματα. Απλά έχει ενδιαφέρον για αυτούς που είναι ακόμα εμπλεκόμενοι στο ποδόσφαιρο. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν από τους οργανισμούς, στην προκειμένη περίπτωση όπως είναι εταιρισμό που ονομάζεται Super League και ο Βασίλης Γκαγκάτσης έχει τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα. Ναι, είναι 5 χρόνια κάθεξη με αναστολή μέχρι την έφεση και 2 χρόνια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τους για αυτούς που κρίθηκαν ένοχοι. Σε πρώτο βαθμό. Ο Γκαγκάτσης Πασόκ, δεν υπάρχει Πασόκ, πάμε παρακάτω. Ένα ψήφο στην Νέα Δημοκρατία εκεί, νομίζω. Πιλάβιος. Και ο Πιλάβιος νεοφιλελέγχει ξεκάθαρα. Δύο ψήφους στην Νέα Δημοκρατία έχασε. Ωραία. Εντάξει, Πασόκ δεν υφίσταται. Άρα κερδισμένος από την υπόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ακόμη μια φορά είδες. Μια φορά είδες, τα οργανώνουν όλα. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Τίποτα στην τύχη. Χάσαμε δύο ψήφους. Τώρα, κάτι άλλο στην ισογραφία. Κοίταξε, υπάρχει σήμερα, μπορεί και να μάθουμε το αν θα μετατοπιστεί ο τελικός μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι αρχικά είναι προγραμματισμένο. Ναι, λογικό θα έλεγα Σταύρο. Αντί γιατί για 18 Μαΐου δηλαδή να πάει 11. Μία εβδομάδα μετά ναι, το πρωτάθλημα τελειώνει Κυριακή 5 Μαΐου. Ναι. Ο τελικός είναι για 18, δηλαδή υπάρχουν 10 μέρες γεμάτες να κάνουν μάτς προπονήσεις. 13 είναι, ναι. Στέλνω τα μαθηματικά σου λίγο. Εντάξει. Ναι. Βγάζω τα ρεπό και αυτά, τα λέω 10. Θα έχει και ρεπό, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, ναι, ο τελικός δηλαδή, ήταν. Θα δώσει ο Λουτζέσκου 6-7 ρεπό, άρα από τις 8 μέχρι τις 18 είναι 10 μέρες. Τι ρεπό, τελικό έχουμε, κάθε μέρα προπόνηση. Νομίζω πως θα γίνει δεκτό το αίτημα. Για 11. Εκτός αν ασκήσει βέτο. Μόνο η αστυνομία μπορεί να ασκήσει βέτο. Ή το συνδρομητικό. Για του δικού του λόγου να θέλει 18. Αν και δεν υπάρχει. Δεν πάει κρατά με 4 ομάδες τώρα. Και τι άλλο να κάνει. Δύο ομάδες. Οι δύο του τελικού, ναι. Θες λίγο να σου εξηγήσω γιατί είναι δύο ομάδες. Τέσσερις ομάδες. Και αν βρούμε κανένα τάφο. Άκου να δεις. Τέσσερις ομάδες έχουν το αίτημα. Α, τώρα. Ναι, αλλά δύο θα κρατήσεις. Ναι, αλλά οι τέσσερις θα προγραμματίσουν τη σεζόν τους σύμφωνα με το τέλος. Τι να προγραμματίζει η Λαμία, ποια σεζόν να προγραμματίσει. Πέφτει η Λαμία, Στέργιο. Θέλει νίκες ακόμα.
Πρέπει να προγραμματίσει δηλαδή, την προπόνησή της, το τι θα κάνει, τι θα κάνει, επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Χρειάζονται πραγματάκια. Δεν μπορείς λοιπόν να κρατήσεις, δεν μπορείς να κρατήσεις δύο ομάδες να περιμένουν. Τέσσερις ομάδες. Σήμερα που μιλάμε. Οι ομάδες Σταύρο που θα αποκλειστούν. Ναι. Εντάξει, δεν θα ενδιαφέρονται για το τελικό. Είτε γίνουν τελικός 18 Αυγούστου είτε 19 Σεπτεμβρίου, δεν θα περιμένουν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, επιβεβαιώνω. 6 Μαΐου θα αρχίσουν να φεύγουν παίκτες. Ειδικά αν δύο ομάδες είναι Λαμία. Όχι, θα κάνουν 4-5 προπονήσεις. Θα κάνουν, λες, να μην είναι λίγο τάκτη. Δεν μπορούν να φύγουν 5 του μηνός, 6 και να γυρίσουν 3 Ιουλίου. Όχι, δεν μ' ακούς. Α, ναι. Λοιπόν, θα λίγο ακόμα, ναι. Δεν θα κάνουν 2,5 μήνες. Οι παίκτες όμως που δεν υπολογίζονται για τη νέα χρονιά, γιατί όσο γνωστόν οι ελληνικές ομάδες κάνουν προγραμματισμό, θα φύγουν το βράδυ της 5ης Μαΐου. Όχι, ρε, όλοι μαζί μένουν μετά. Κάνουν καμιά προπονήση και φεύγουν. Και πέρσι έτσι είχε γίνει. Δεν φεύγει ένας-ένας. Λοιπόν, θα ξέρουμε ενδεχομένως σήμερα αν ο τελικός θα γίνει στις 18 ή στις 11. Από ό,τι φαίνεται το 11 κερδίζει έδαφος. Και αύριο στις 12 είναι η κλήρωση και της ημιτελικής φάσης. Να μάθουμε και ημερομηνίες βασικά. Πιθανότατα το διήμερο 3-4 Απριλίου οι πρώτοι αγώνες και οι αγώνες ρεβάνς πιθανότατα το διήμερο 24-25 Απριλίου. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Θα ξέρουμε είτε σήμερα είτε αύριο στην κλήρωση πότε θα γίνουν οι αγώνες της ημιτελικής φάσης και θα ξέρουμε γιατί θα γίνει και η κλήρωση κιόλας για το ποια ομάδα θα είναι τυπικά γηπεδούχος στον τελικό, εντάξει, μικρή σημασία έχει. Θα γίνει δηλαδή από τώρα γνωστό πριν ξεκινήσουν τα μάτια της ημιτελικής φάσης. Χτύπησε το χέρι σου στο... Αυτό ακούστηκε. Νόμιζα ότι στέλνει μου χαρά που έδινε είδηση. Χτύπησε. Χρηματίστηκε, αγάπη. Παιδιά, δεν πρέπει να βάλουμε λίγο μια κάμερα εδώ μέσα να τελειώνει η ιστορία αυτή, να το κάνουμε και τηλεοπτικό. Μπορούμε να βάλουμε αφρολέξη από τη φάση εδώ στο web. Είναι λίγο κόβητο. Χτύπησε νεύρο, αγάπη. Δύσκολη περιοχή. Περαστικά. Λοιπόν, αυτά και για το κύπελο. Αύριο στις 12 από το ΠΑΟΚ 24 θα ακούσουμε και θα μάθουμε μαζί το αν ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει στους 4 την ΑΕΚ, τον Αστέρα Τρίπολης ή τη Λαμία. Θα τα ακούσουμε και ζωντανά γιατί θα υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα έχουμε φυσικά. Και θα συνδεθούμε μαζί του. Οπότε θα την ακούσουμε ζωντανά την κλήρωση στις 12. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε δηλώσεις γιατί τελευταίο διάστημα δεν τελευταία φορά δεν είχαν γίνει. Τελευταία φορά. Είχαν κάνει 1-2 οι υπόλοιποι. Νομίζω ο Γκαγκάτσι που ήταν από ΠΑΟΚ δεν είχε μιλήσει. Όχι. Αν θυμάμαι καλά. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα έχει από εκεί. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με κάποια ακόμα που έχουν μείνει από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ναι. Διάφορα δημοσιεύματα πάλι για παίκτες και για το Λουτσέσκου ξανά. Mm-hmm. Για μία ακόμη φορά. Αφού πω ότι έχετε ακόμα μισή ώρα για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 διπλά εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ατρόμητος που δίνουμε σήμερα προσφορά της Στοίχημαν για το μάτς της Κυριακής που ξεκινάει στις 5 και 4. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση μαζί με την αγάπη λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Πριν δώσουμε τη σκητάλη στο ανάλυσε το by Repress. Μαζί μας είναι τα NAC Shoes, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Μεγάλη γκάμα επιλογών στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγία Σοφία στο Mediterranean Cosmos. Σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, με εκτόσεις που φτάνουν ακόμα και τα 70%. Κατάστημα υπάρχει και σε Ελευθέρω Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν. Είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί να βρείτε όλη την ανδρική συλλογή, αλλά φυσικά και τη γυναικεία και την παιδική. Και πάρα πολλά αξεσουάρ. Να ξέρετε, δεν έχει μόνο παπούτσια, έχει και ζώνες και τσάντες και πάρα πολλά αξεσουάρ για όλου. Οπότε, NAC, Shoes, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να φορέσετε. Μαζί μα το Ρίτσι Καζίνο, Δημήτρη Μπάση και Κώστα Καραφώτη. Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Βεργίνα για 2 ακόμα εμφανίσεις. Η τρίτη και η τέταρτη από τις συνολικά 6 που θα εμφανίζονται οι 2 λαϊκοί τραγουδιστές στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Και φυσικά μαζί μας η Στοίχημαν, η μέρα Europa League η σημερινή. Πολλά τα παιχνίδια. Μεγάλο το ενδιαφέρον, πολύ μεγάλες οι αποδόσεις και εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα για κάθε αγώνα, corner, foul, scorer, λεπτά που θα επιτεθούν τα goal, συνδυαστικά στοιχήματα, όλες οι επιλογές cash out,
τεχνική υποστήριξη για απορίες και όχι μόνο σε μέλη και μη μέλη, όλο το 24ωρο, μέσω email, μέσω live chat. Και φυσικά, όσοι δεν το έχετε κάνει, μπορείτε ακόμα και τώρα να κατεβάσετε το σερί, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android, και με σωστές προβλέψεις που θα χρειαστεί σίγουρα ικανότητα, αλλά και τύχη, να διεκδικήσετε ακόμα και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στοίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το κύπελλο, υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ που υπενθυμίζει ότι αύριο το μεσημέρι στις 12 στα γραφεία της στο Πάρκο Γουδί θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την ημιτελική φάση, αλλά και θα διενεργηθεί η κλήρωση για την τυπικά γηπεδούχο ομάδα του τελικού. Mm-hmm. Νομίζω πως μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εντάξει, πέρα από τα ζευγάρια για ημερομηνίες ή για ημερομηνία τελικού, θα περιμένουμε μόνο το οριστικό για το γήπεδο του τελικού. Δεν ξέρω αν θα αποφασιστεί πριν τελειώσει η τελική φάση ή αν πάρθει απόφαση αναλόγως και με τα ζευγάρια. Υπάρχει πάλι σκέψη του ΆΚΑ, βέβαια, στο βάθος. Νομίζω ότι το ΆΚΑ είναι πρώτη επιλογή, ναι, τώρα. Αλλά τώρα, αν αλλάξει κάτι ανάλογα με τα ζευγάρια, με τους φιναλίστες, ας πούμε, θα το δούμε. Ναι, μπορεί να είναι κάλλιστα ένα τελικό ΠΑΟΚ Λαμία, για παράδειγμα. Ναι. Και να συζητηθεί ένα άλλο γήπεδο. Θα το δούμε. Το περιμένουμε. Ουσιαστικά θεωρώ ότι θα είναι η μόνη εκκρεμότητα από αύριο το μεσημέρι και μετά. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα θα τα ξέρουμε. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα καταλήξουν στις ημερομηνίες. Ναι. Δηλαδή να ξέρει αύριο ο Λουτσέσκου και οι υπόλοιποι προπονητές των ομάδων πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα του Απριλίου. Ναι. Πότε θα έχουν τον πρώτο αγώνα, πότε τη ρεβάνς, να κάνουν και αυτοί τα κουμάντα τους. Η λογική λέει ότι θα ξέρουμε αύριο ημερομηνίες. Και την ημερομηνία του τελικού, φυσικά. Λοιπόν... Υπάρχει ένα δημοσίευμα στη Γερμανία που περιλαμβάνει μέσα και το όνομα του Λέο Ζαμπά. Μιλάει για παρουσία πολλών ομάδων στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Μεταξύ άλλων, λέει, ήταν σκάουτ από την Νιουκάστλ, την Αταλάντα, τη Ρέν, τη Στρασβούργο, την Μπριζ, τη Χάντ, την Ουτρέχτη, τη Βασιλεία, την Τζένοα και τη Στουτγκάρδη. Να σου πω λίγο τι έγινε με αυτό. Περίμενε. Ήταν, λέει, για τον Ζαμπά, τον Μπουζούκι και τον Χατζηγιοβάνι. Ναι. Θα σου πω τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, Σταριό. Είναι δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας, είναι από τρεις ημέρες. Ναι. Με 20 ομάδες μέσα και τα όνοματα αυτά που είπες. Mm-hmm. Το πήραν χθες οι Άγγλοι. Γερμανοί. Οι Άγγλοι το κάνουν να δημοσίευσει. Το πήραν οι Άγγλοι. Αναφέρουν βέβαια μέσα ότι σύμφωνα με ελληνικό δημοσίευμα ήταν αυτές οι ομάδες, καμιά κοσαριά, και ήταν αυτούς τους παίκτες και το πήραν σήμερα και οι Γερμανοί. Ναι. Για αυτές τις ομάδες. Δεν είναι απίθανο να έχει βάση. Δεν είναι απίθανο, γιατί όντως δηλαδή, υπάρχουν... Αν κάποιος θέλει να δει τον ΠΑΟΚ ένα παίκτη, ο Ζαμπά θα είναι μέσα σε αυτούς. Όντως υπάρχουν σκάουτ σε κάθε αγώνα. Σε κάθε αγώνα, όχι, ναι, δεν είναι μόνο είδηση. Σε αυτόν. Γενικότερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ομάδων που παρακολουθούν αγώνες στην Ελλάδα. Είτε οι άνθρωποι των ομάδων που είναι στον πυρήνα των τμήματων σκάουτινγκ της κάθε ομάδας, είτε Έλληνες που συνεργάζονται με τις ομάδες αυτές. Όπως και σκάουτ από τις ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό γενικότερα, πηγαίνουν ταξίδια στο εξωτερικό και είναι στο πρόγραμμα διάφορα παιχνίδια στα οποία παρευρίσκονται και βλέπουν τις συγκεκριμένους παίκτες. Ή μπορεί πολλές φορές απλά να παρακολουθήσουν έναν αγώνα χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος στόχος. Γενικότερα είναι πάγια τακτική των ομάδων του εξωτερικού να βλέπουν όλους τους αγώνες. Είτε διαζώσεις είτε μέσω DVD. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή αγώνας πρωταθλήματος οποιαδήποτε χώρας που μια ομάδα που δίνει βάση στο σκάουτινγκ δεν την παρακολουθεί ένας άνθρωπος της. Ξαναλέω, ενδεχομένως να έχει βάση, ενδεχομένως όχι. Σίγουρα ο Λέο Ζαμπά. Καλά, έχει, δεν έχει βάση. Είναι, δεν είναι κάτι περίεργο σίγουρα. Στις λίστες πολλών ομάδων. Ναι. Είναι μια περίπτωση Βραζιλιάνου. Μας το είπε χθες και ο μάνατζέρ του. Ναι. Ότι προφανώς και υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει τον παίκτη και τον εκπρόσωπό του και γενικότερα τους ανθρώπους που είναι κοντά του είναι να καθιερωθεί πρώτα στον ΠΑΟΚ, να βρει ένα ξεκάθαρο ρόλο, να πετύχει πράγματα μαζί με τον ΠΑΟΚ και μετά να κάνει το επόμενο βήμα. Είπαμε, είναι ένας Βραζιλιάνος 20 ετών σε μια top ομάδα της Ευρώπης, δεν είναι στην 8η του Καζακστάν, ναι. Είναι στην πρώτη του ελληνικού πρωταθλήματος. Διεθνής με τις μικρές ομάδες της Βραζιλίας, με πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά και ταλέντο. Έχει γκολ, έχει assist, άρα είναι λογικό να είναι στη λίστα ή στην ατζέντα πολλών ομάδων. Όπως είναι και ο Γιαννούλης, όπως είναι και ο Κουλούρης. Γενικότερα δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα ότι
ένας νεαρός ποδοσφαιριστής είναι στο ραντάρ κάποιες ομάδες. Και φυσικά, ρε φίλε, επειδή είχε πάρα πολύ καιρό να συμβεί κάτι ανάλογο, υπάρχει σήμερα δημοσίευμα στην Τουρκία για τον Ασβάλτο Τσέσκου. Βέβαια. Πέρασε, νομίζω, μία-μισή εβδομάδα που δεν είχαμε διαβάσει τίποτα. Ο Τσέσκου το έχει διαψεύσει πραγματικά με κάθε τρόπο ότι υπάρχει ενδεχόμενο και οποιαδήποτε συζήτηση, μάλλον, με ομάδα στην Τουρκία. Ωστόσο, οι Τούρκοι σήμερα γράφουν ότι είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για την θέση του προπονητή στην Μπεσίκτας. Ο Γκιουνές αποχωρεί και αναλαμβάνει το πάγκο της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Εκεί που ήταν πριν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, σου λένε οι Τούρκοι, ας κάνουμε λίγο ένα ντόμινο. Έφυγε ο Μιρτσέα, πάει ο Γκιουνές εκεί, πάει ο ρασβανστές του Γκιουνές στην Μπεσίκτας. Εντάξει. Πραγματικά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και ο ίδιος ο Λουτσέσκου το έχει πει ότι δεν υπάρχει κάτι. Τα χαμπέρια στην Τουρκία, στην καθημερινή βάση. Πρέπει να βρει να πει κάτι άλλο. Δηλαδή, φτάνει πια. Ο άλλος έχει διαψεύσει με κάθε τρόπο. Τι το συνεχίζει, δηλαδή. Εχθές δημοσιεύσαμε κάποιες δηλώσεις του Ζίβκοβιτς στη ιστοσελίδα της Θράκης. Ναι. Που λέει ο Σέρβος θεματοφύλακας δεν θα έλεγα όχι στον ΠΑΟΚ. Ναι, μίλησε γενικότερα με τα καλύτερα λόγια. Η περίπτωσή του δεν θα έχει συμβόλαιο μετά από δύο μήνες. Ελεύθερος θα μείνει. Εμπειρία έχει, καλώς με το φυλακάς είναι, τον ξέρει ο Λουτσέσκου, θα υπάρξουν ανακατατάξεις στην τετράδα του δικεφάλου, μπορεί να μείνει τριάδα, μάλλον τριάδα θα μείνει σίγουρα, μπορεί να μείνει και διάδα. Ναι, ή μπορεί να μείνει μόνο Πασχαλάκης, θα δούμε πώς θα δημορφωθεί και αυτό, αλλά σίγουρα θα απασχολήσει η περίπτωση του Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι ποδοσφαιρικό. Όχι, τα είπαμε όλα. Ποδοσφαιρικά δεν υπάρχουν κάτι. Έχει γίνει ένας χαμός στο μπάσκετ από χθες, το λέγαμε και πριν με το Σταύρο. Με τους διαιτητές να απειλούν ουσιαστικά με αποχή από όλα τα πρωταθλήματα σε περίπτωση που οριστούν όντως ξένοι διαιτητές mm-hmm. σε κάποιον αγώνα. Προφανώς το Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός επιμένει ότι αν δεν οριστούν ξένοι διαιτητές δεν κατεβαίνει να παίξει. Νομίζω ότι αυτή τη φορά βέβαια και ο Ολυμπιακός δεν το λέει απλά για να το πει. Αυτό σκοπεύει να κάνει όντως να μην κατέβει στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα υπάρχει εκεί μια πολύ περίεργη κατάσταση. Δεν ξέρω, πραγματικά πλέον. Εγώ αγάπη στην έχω πει τη λύση. Ένα πρωτάθλημα μόνο με τους δύο. Να παίζουν 50 φορές το χρόνο. Στους αγώνες στο ΣΕΦ να βάζει ο Ολυμπιακός στους δικούς του διαιτητές. Στο ΆΚΑ να βάζει ο Παναθηναϊκός στους δικούς του. Και να έχουμε 50, 60, 70 μάχες τη χρονιά για να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται, όχι φέτος, τα τελευταία χρόνια. Έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ουσιαστικά όλα κινούνται γύρω Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και για την ΕΟΚ και για όλους τους αρμόδιους φορείς, οι υπόλοιποι συμπληρώνουν το πρωτάθλημα. Να. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλά-καλά δεν υπολογίζουν την ΑΕΚ που την δεδομένη χρονική στιγμή επενδύονται πολλά χρήματα από το μεγαλομέτωχό της. Δεν υπολογίζουν τον ΠΑΟΚ, δεν υπολογίζουν τον ΑΡΤ, δεν υπολογίζουν κανέναν. Όλα κινούνται. Να βρεθούν στους δύο τελικούς, να βρεθούν στους τελικούς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να τελειώσει η ιστορία. Και γι' αυτό το μπάσκετ έχει απαξιωθεί όπως έχει απαξιωθεί. Και μια σκέψη στο μπάσκετ, πήρε χθες εισιτήριο ο Τζαμάλ Τζόουνς. Ναι. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ξεκινά την αποθεραπεία σήμερα ή αύριο. Ένα μήνα σε ακινησία ουσιαστικά. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Ο Αμερικανός θα παραμείνει στην πόλη. Ναι, θα ξεκινήσει τη θεραπεία και την αποκατάσταση σε ένα μήνα από τώρα. Με φόντο να είναι έτοιμος τη νέα αγωνιστική χρονιά. Τώρα το αν αυτή θα τον βρει στον ΠΑΟΚ είναι άλλη ιστορία. Τα λέγαμε και με τον Νίκο προχθές. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση που είναι και με την αβεβαιότητα που υπάρχει ενώπιση του καλοκαιριού και την αποχώρηση του Μπάνε Μπρέλεβιτς όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Νομίζω ότι είναι λίγο πρόημο να μπει ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία ποιοι θα μείνουν, σε ποιους θα γίνει πρόταση για ανανέωση, ποιοι θα φύγουν κτλ. Είναι θέματα που θα τα δει ο ΠΑΟΚ εν καιρό. Σίγουρα υπάρχει μια καλή άποψη από όλους για τον Τζαμάλ Τζόουνς και σε επίπεδο αγωνιστικό, γιατί προσέφερε αρκετά πράγματα. Και προσέφερε θέμα. Και εξελίχθηκε. Ναι, με θέμα αυτό το διάστημα, γιατί αυτό δεν προέκυψε τώρα. Το είχε εδώ και καιρό, πήγαινε συντηρητικά σιγά-σιγά. Έτσι με τα δόντια, ήξερε και ο ίδιος ότι ίσως αυτό να δυσκολέψει τα πράγματα μελλοντικά. Κάτι που έγινε κιόλας, γιατί έφτασε στο προχώρητο και δεν μπορούσε να γλιτώσει το χειρουργείο. Και από την άλλη, και μόνο το γεγονός ότι το πάλεψε και έδειξε διάθεση, δείχνει πολλά. Γιατί εντάξει, μιλάμε για Αμερικανό.
που πολλές φορές οι Αμερικανοί κάτι τέτοια είναι ναι. Μην τυχόν και ρισκάρουν το παραμικρό, δεν το έκανε. Και στον ΠΑΟΚ προφανώς το εκτιμούν αυτό, αλλά είναι αυτό που λες, ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να μπεις σε κρίσεις για την επόμενη σεζόν. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, γιατί δεν είναι τίποτα οριστικό. Όχι, όλα είναι στον αέρα. Και βέβαιο, σε πρώτη φάση. Το μόνο που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ είναι να έχει λίγο πολύ το κεφάλι του ήσυχο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, να τελειώσει χρονιά όσο γίνεται πιο ήρεμα και όσο γίνεται πιο πολύ επιτυχημένη. Και την επόμενη μέρα θα δουν τι θα γίνει, με ποιους θα γίνει. Είναι λίγο τα πράγματα στον αέρα γενικότερα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει χθες ρεπό, σήμερα μπαίνει και πάλι στο παρκέ να κάνει μία μίνι προετοιμασία δύο ουσιαστικά ημερών για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Κίμη στη Χαλκίδα. Για την Κίμη είναι τελικός. Ξεκάθαρα ΠΑΟΚ έχει δείξει φέτος ότι δεν έχει καμία σχέση με την Κίμη. Ναι. Και στον ημιτελικό του κυπέλου, γενικότερα τη φετινή χρονιά. Είναι ένα ερωτηματικό για μένα πώς θα εμφανιστεί η ομάδα μετά την ήττα από την ΑΕΚ, τι βαθμό συγκέντρωσης θα έχει και όλα αυτά. Διαιτητής του αγώνα, μάλλον διαιτητές, όρισε η ΚΕΔ η μπασκετική τον Μάνο, τον Τζαφλέρη και τον Βαρδάλο. Νομίζω γνωστοί και οι τρεις. Ναι. Πολύ. Ο Μάνος είναι γνωστή ιστορία. Ο Βαρδάλος ο τρίτος ήταν στο ύφεστος Λίμνου ΠΑΟΚ. Με εκείνη τη σπουδαία φάση το τελευταίο λεπτό που καθόρισε το παιχνίδι. Κανένας δεν την είδε. Ναι. Που δεν ασχολήθηκε γίνεται κανένας. Ναι, δεν υπήρχε λόγος για instant play εκεί πέρα. Και κρίθηκε το match από αυτό, από αυτήν την απόφαση. Τελπον, αλλά εντάξει, αφού okay. Δεν ενοχλεί την ομάδα, εμάς ενοχλείς. Εντάξει. Γενικότερο ΠΑΟΚ. Από τη μία όπως καλά κάνει, από την άλλη όμως υπάρχουν στιγμές που το έχει πληρώσει. Κρατάει χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τα θέματα διαιτησίας. Να μην αρχίσουμε τώρα και θυμόμαστε παιχνίδια. Εχθές η Μπάμπερκ, η ομάδα του Νίκου Ζήση, κέρδισε με 2 πόντους την Μπάμβιτ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Η ρεβάνς θα είναι στην Τουρκία την ερχόμενη Τετάρτη στις 7, δηλαδή μισή ώρα πριν το τζάμπολ στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πήρε ένα μικρό προβάδισμα η Μπάμπερκ. Νομίζω είναι λίγο πρόημο να αναφερθούμε σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έχει είναι να εξαντλήσει ο ΠΑΟΚ τις πιθανότητες που έχει, ελάχιστες κατ' εμέ, ναι. Να ανατρέψει την κατάσταση στο ΑΚΑ. Δεν νομίζω να είναι πολλές. Εντάξει, το τρίποντο του Κόνιαρη κάπως έτσι λίγο απάλυνε την πίκρα. Και έδωσε μια πιθανότητα. Αλλά το 12, αλλά το 9, εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι το 9 αυτό δύσκολα μπορεί ο ΠΑΟΚ να το καλύψει. Αν μιλούσαμε για μια διαφορά 2-3 πόντων, 4. Θα δούμε. Ναι, αλλά το 9 μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει και να περιμένει. Μάλλον θα ξέρει όταν τελειώσει ο αγώνας αν θα αντιμετωπίσει την Μπάμπερ και αν θα αντιμετωπίσει την Μπάμβιτ. Αν καταφέρει η δεύτερη και να τρέψει αυτή την ήττα με 2 πόντους που έχασε στη Γερμανία. Ο Μακφάντεν έκλεισε την Μπαταλώνα, γιατί συζητήθηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα. Ο Μακφάντεν, ο οποίος έφυγε από την Τενερίφη. Με ξέρω που πάει Τενερίφη. Χθες ο Προμηθέας έχει κάνει επικό παιχνίδι με την Τενερίφη. Και με απουσίες. Ναι. Ο Προμηθέας. Πραγματικά δηλαδή. 8, μπράβο. 8 κέρδισε ή 9. Νομίζω 9. Φοβερό παιχνίδι του Προμηθέα, πραγματικά. Το έβλεπα λιγάκι. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα. Μπράβο, πραγματικά, για αυτά που κάνει. Εντάξει, η Τενερίφη δεν ήταν βέβαια σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά εντάξει, δεν είναι λίγο τώρα να την κερδίζεις. Ναι, να την κερδίζεις. Βέβαια, εντάξει, το δεύτερο παιχνίδι είναι πολύ πιο δύσκολο εκεί. Αλλά ότι έγινε ένα βήμα πολύ σημαντικό Προμηθέα, έγινε. Για την πρόκριση. Και από την άλλη, διαβάζω τώρα στα ποδοσφαιρικά. Υπάρχει μια συνέντευξη του Κούτρη στην σελίδα τη Super League. Mm-hmm. Διάφορες ερωτήσεις που του έγιναν από τον κόσμο. Ρωτάει ένας φίλος του Ολυμπιακού προφανώς, αν θα είχες την επιλογή να επιλέξεις να μείνεις στον Ολυμπιακό ή να πας σε ομάδα του εξωτερικού, τι θα διάλεγες? Τι απάντησε ο Κούτρης, θεωρείς? Δεν ξέρω. Ο Κούτρης λέει: επειδή μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα καινούργια και να δοκιμάζω γενικά τον εαυτό μου, θα μου άρεσε να παίξω στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Γιατί είναι μια εμπειρία που θέλω πάρα πολύ να ζήσω. Και λέω εγώ τώρα, στο κοντινό διάστημα, τώρα σιγά σιγά, ο Κούτρης τι θεωρείς ότι θα γίνει στον Ολυμπιακό, θα πάει καλά, θα υπάρχει μια... Ένα κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Δεν κάτι... έχουν πολύ ηρεμία στον Ολυμπιακό γενικότερα. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι θα ακουστεί πολύ καλή αυτή η ατάκα στο για το, στα αυτιά των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Γιατί είναι και το λόγο. Δηλαδή, όταν σου λέει επιλέγεις να μείνεις στον Ολυμπιακό ή να φύγεις στο εξωτερικό και σου λέει να φύγεις στο εξωτερικό. Στον Ολυμπιακό. Ναι, αν είσαι στην Μπαρτσελόνα της Ελλάδος, γιατί δεν το άκουσαν πολύ καλά. Ναι, ναι. Και της Άβας γιατί. Του ξέφυγε μάλλον ο Κούτρης. Κάτι δεν έκανε καλά. Ιδιαίτερα. Όχι. Δεν βγαίνει να το πει αυτό εσύ. Πες ότι θα ήθελα να μείνω στον Ολυμπιακό και πιστεύεις ότι θα ήθελα να πάω στο εξωτερικό. Ναι. Είναι δύσκολη εδώ η κατάσταση. 5 εκατομμύρια προσπαθεί να τους ηρεμήσει ο Σάββας Θεοδωρίδης και εσύ βγαίνεις και λες ότι. Τους κρατάει με νύχια και με δόντια, αγάπη. Και εσύ βγαίνεις και λες ότι αντί να μείνω στον Ολυμπιακό θα ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Και μιας που το είπες, εκεί στην ΕΡΤ κανόνισε την πορεία σας. Μην να μολύσει ο Σάββας Θεοδωρίδης 5 εκατομμύρια. Ακριβώς. Ολυμπιακούς. Λοιπόν. 5 εκατομμύρια. Ας κάνουμε την κλήρωση. Μπερμπάτοφ πανηγυρίζει. Νοερίκε. Μπερμπάτοφ πανηγυρίζει για τη United. Τα σέβεστε, λέει. Το γίγαντα. Μπερμπάτοφ. Ο Ντίμιτα Μπερμπάτοφ, συγγραφέας πλέον. Ναι. Μαζί με τον Τάνο. Αλλά με τον Τάνο, ναι. Ο Ντίμιταρ έχει και 2-3 20 πράγματα να διηγηθεί από τη μεγάλη καριέρα του. Καλά, τώρα με βάλει τη ζωή του Τάνου από τη μία. Έχει συνεργαστεί με τη ζωή του Μπερμπάτοφ από την άλλη. Εσύ σε παρακαλώ, δηλαδή. Εντάξει. Το θα μου πει. Ο ένα έχει να πει και το survivor και ο άλλο έχει να πει. Είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό να παίζει. Μία απόφαση 20 που χρόνια. Σου αλλάζει, όπως λένε, μου άλλαξε όλη τη ζωή. Αυτή η απόφαση. Και τον τρόπο. Όλοι το λένε. Όλοι δεν λένε ότι μου άλλαξε όλη τη ζωή και μάθα να εκτιμώ καλύτερα αυτά που έχω. Συνειδητοποίησα πού είναι η θέση μου σε αυτόν τον κόσμο και όλα αυτά. Θα δακρύσω στα μάτια. Ναι, Στεργιό. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε αγάπη στην κλήρωση. Έλα. Πες μου λοιπόν, θέλω. Τρία νούμερα από το 1 μέχρι το. Περίμενε. Ελευθερία. Περίμενε, μπορείς. Περίμενε. Το 10. Το 20. Το 2. Το 2. Το 9. Και το 19. 2, 9, 19. Μέχρι να βρεις πιντι τρεις τυχεροί που κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις από την Στίχημαν. Μαζί μας είναι τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Πραγματικά. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Η ποιότητα, εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, γιατί ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια TST Naxus. Όλη την ανδρική συλλογή, αλλά και την παιδική και την γυναικεία και όλα τα αξεσουάρ τα βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα. Υπάρχει κατάσταση στην πλατεία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρω Βενιζέλου και πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, με τιμές πολύ καλές και εκπτώσεις που αγγίζουν ακόμα και το 70%. Μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, το Ritz Casino. Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις, περιορισμένες στον αριθμό. Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης, μία στάση στα λαϊκά τραγούδια που αγαπήσαμε. Είναι ο τίτλος της παράστασης. Νομίζω και οι δύο, η παρουσία των δύο και η συνεργασία τους εγγυάται ότι θα περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο και ξεχωριστό βράδυ στο Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνο, καταστήματα Public και ticketservices.gr αλλά και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Μαζί μας ήταν η Στίχημαν, πλούσιο το κουπόνι και σήμερα, ειδικά σε όσους αρέσκονται να παίζουν Europa League. Σημαντικοί αγώνες, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Υπάρχει το σερί, υπάρχει το live casino, οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ναι, και κερδίζετε πάρα πολύ εύκολα. Ολοκληρωμένο πακέτο για δυνατές συγκινήσεις και μεγάλα κέρδη. Ο καιρός επιτέλους αρχίζει και σταθεροποιείται σε αυτά τα πολύ ωραία επίπεδα. Ναι. Δεν νομίζω να ξαναγυρίσει το κρύο στην πόλη μας. Λοιπόν, και επειδή και σήμερα υπάρχει μπόλικος ήλιος, αν είστε στο κέντρο τώρα που μιλάμε, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να πάτε στο Θεϊκό Μισθοπωλείο Αγγελάκη 10, κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, να απολαύσετε το μεσημεριανό σας στον καταπληκτικό χώρο που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά εκεί, ξαναλέω Αγγελάκη 10, ή αν είστε σπίτι, το Θεϊκό εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, εύκολο το τηλεφωνικό νούμερο 2310-221-321, εξυπηρετεί το Θεϊκό ανατολικά έως και την Τούμπα, δυτικά έως το σταθμό του ΟΣΕ φυσικά σε όλη την περιοχή του κέντρου, προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο, δωρεάν όλες οι αλήφες στα σάντουιτς, μεγάλες μερίδες, πρώτης ποιότητας υλικά και το μεγάλο ατού του Θεϊκών, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Λοιπόν, κερδίζουν διπλά εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής.
Παύλος Καπουκρανίδης. Το κινητό σε 000. Ωραίο κινητό. Λοιπόν, Παύλος Καπουκρανίδης. Χρήστος Πέγιος, το κινητό σε 564. Και Νίκος Δημητρούδης, το κινητό σε 109. Παύλος Καπουκρανίδης, Χρήστος Πέγιος, Νίκος Δημητρούδης. Θα ενημερωθείτε στα επόμενα λεπτά από τη Μαρελής για το πώς θα παραλάβετε τα διπλά εισιτήριά σας προσφορά από τη στοίχημα. Αυτά από εμάς. Παραδίδουμε τις κιτάλες του ανάλυση των Bayer Press. Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέας, Γιώργος Παναγιωτίδης, Δάσος Ζέρβας και όλα τα παιδιά του team για την επόμενη ώρα. Νομίζω και σήμερα θα έχουν να ασχοληθούν με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.